Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό μου σχοροχοπίπινο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες και αν το δω θα είπαμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιαχμα, να κάνουμε κλειστή τριμλα στεραχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα. Έλατε πουλάκια μου, κοπιάστε. Τι κάνετε, ε? Όλα εντάξει, είμαστε σε καλή κατάσταση. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ελάτε και σήμερα στην παρέα μας, γιατί έχουμε να πούμε ωραία πράγματα, έτσι λέμε εμείς. Έτσι πιστεύουμε. Ελάτε γιατί έχουμε και σήμερα να κληρώσουμε καταπληκτικό δώρο από την ηλεκτρονέτ Μπαμπούκηδης Νικολαίδης. Μια εβδομάδα πραγματικά θεσπέσια. Έχουμε δώσει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη ένα κινητό Xiaomi, ένα κινητό Huawei και χθες μια υπέροχη ταμπλετάρα Lenovo. Τι άλλο να κάνουμε, τι άλλο να δώσουμε, λέει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται στην εκπομπή από την ηλεκτρονέτ Μπαμπούκηδης Νικολαίδης, το μεγάλο μας χορηγό. Πηγαίνετε στο κατάστημα. Μπουκάρετε μέσα, μην περιμένετε την Παρασκευή, γιατί την Παρασκευή η ουρά θα είναι μέχρι, από το Κορδελιό θα φτάνει να πούμε μέχρι την Ξηροκρίνη. Κάντε τη βόλτα σας και εκεί θα δείτε ότι όλες οι τιμές έχουν πιάσει πάτο. Όλες. Τι θέλετε, αφιγραντήρα Inverter με 99 ευρώ. Θέλετε τηλεοράσεις Sony Bravia ή 55 από 850 μόνο 600. Και η 49 από 750, 550. Μιλάμε για 200 αργές, κομμένα τώρα... Κανονικά Black Friday. Όχι ότι να είναι, όχι ότι να είναι, όχι ότι να είναι. Τα φιλιά μας στο Ανόβορο, γεια σου Χριστάρα μου, γεια σου αδερφέ μου, όλα καλά, όλα εντάξει, όλα ωραία. Ελπίζω να είστε καλά, όπου και να βρίσκεστε, Ελλάδα ή εξωτερικό, εντός, εκτός και μετά αυτά. Να σας πω ότι γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, εκεί τη χαιρετούρα σας, τον γλυκόλογο, τον πινελικόλογο. Στέλνετε τα χαιρετίσματα, κάνετε τις παραγγελιές σας, λέτε ότι γουστάρετε και μπαίνετε και στην κλήρωση. Δεν θέλω να στείλετε μόνο για το δώρο δηλαδή, είμαστε... Δεν μας αρέσει αυτό. Βασίλης Χατζηγραβατίδης, δώρο. Όχι. Μπαίνουν και αυτοί βέβαια, αλλά δεν θέλουμε ρε παιδί μου, γράψετε κάτι άλλο. Γράψτε μια συνταγή για Imam Baldi, ξέρω εγώ. Μια εμπειρία που είχατε. Ξέρω εγώ, ένα... Κάτι της, ένα τραγούδι, ένα στίχο, ένα ποίημα. Μια κατεβασιά του μυαλού που έχετε, ό,τι εσείς αγαπάτε, ό,τι εσείς γουστάρετε. Ανοίξαμε και τον μπλιμπλίκι μας, γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Η εκπομπή μας ανεβαίνει στο zoomusu.gr που είναι το site μας, εκεί που η Χρύσα, η υπέροχη Χρύσα ανεβάζει τα θέματά μας κάθε μέρα, που πάω και όχι μόνο, που τροφοδοτείτε με τις εκπομπές, εκεί τις ακούτε τις εκπομπές χωρίς διαφημίσεις, κομμένες, ραμμένες, υπέροχες από τον Νίκο και τον Γιάννη, τους αγαπημένους μου φίλους. Να πω ότι αν θέλετε φρέσκο ψάρι, φρέσκο θαλασσινό, το πιο φρέσκο στην πόλη, τότε Αιγαίων. Αυτή είναι η λύση για σας. Εκεί θα πάτε να γουστάρετε, εκεί θα πάτε να μείνετε άναυδοι με τις γεύσεις, με την καθαρότητα, με το πώς σας περιποιούνται. Έρχονται και στο σπίτι σας, 69-56-66 για το ωραιόκαστρο, 214.000 για το διοικητήριο, απέναντι από το διοικητήριο, χωρίς λέπια, χωρίς εντόστια, χωρίς την κρίνια της γυναίκας. Γιατί λερώνει, να πούμε, το σπίτι, μυρίζουν οι κουρτίνες, μυρίζουν τα ρούχα, μυρίζουν τα έπιπλα, αυτά ψαρίλες και δεν υπάρχουν, αυτά έχουν τελειώσει εδώ και καιρό. Φυσικά για το πιο υπέροχο γλυκό, Νικολαίδης, και προσέξτε, Νικολαίδης λέω, Νικολαίδης, γιατί Νικολαίδης και Black Friday, ό,τι τούρτα υπάρχει, ό,τι τούρτα βιτρίνας υπάρχει, 40% μείον τώρα που είναι Black. Από την Παρασκευή αυτή που έρχεται δηλαδή, την Παρασκευή αυτή που έρχεται, 29 του μηνός, Black Friday, και στο Νικολαίδη Καραλού και Δημητρίου 237 και 163 στο ανακαινισμένο, στο σούπερ ανακαινισμένο μαγαζί. Όσο για αυτοκίνητα σαν καινούρια, αφίτσαντε κίδι, ανεβαίνοντας στον δρόμο για το ωραιόκαστρο, απέναντι από τα Τζάμπο, εκεί είναι ένας υπέροχος στόλος με εξαιρετικά αυτοκίνητα, με γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων, να τρακάριστε εννοείται, το παίρνετε, το πηγαίνετε να το κάνει έλεγχο ο δικός σας, όπου γουστάρετε και όπου θέλετε. Και πληρώνετε όπως σας βολεύει. Αφήτε τσαντεκίδι, μπείτε και στο tsantekidiscars.gr να δείτε τι και πώς. Ξεσάλωσαν. Σας είπα αυτή την εβδομάδα. Θα δούμε, θα ακούσουμε πολλά. Θα δούνε τα ματάκια μας και θα ακούσουν τα αυτάκια μας πολλά. Χθες αυτά τα απολυφάδια, χθες αυτοί οι τύποι που
απορώ πως τους αφήνουν ακόμα να βγαίνουν και να λένε ό,τι γουστάρουν. Μας αποκάλεσαν τουρκόσπορους. Τιμή μας και καμάρι μας που η προέλευση της ομάδας μας είναι από αυτά τα ματωμένα χώματα, που είναι από αυτές τις αλυσμόνητες πατρίδες. Και το ότι μας πιάνετε εσείς στο στόμα σας ουδόλως μας απασχολεί και ούτε μας πειράζει, ούτε μας ενοχλεί καν. Δηλαδή είναι και τι λέει κάποιος. Ο λόγος που το αναφέρουμε είναι επειδή εξακολουθούν και σουλατσάρουν ελεύθεροι αυτοί οι τύποι, αυτές οι παλιόφατσες. Έχω πολύ χειρότερες λέξεις να πω, αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί θα γίνω ίδιος αυτός με τη χέτη λασποτήρα και το Γιουσουφάκι του δίπλα, που πέρα από το ότι αποκάλεσαν έτσι τον κόσμο του ΠΑΟΚ, πέρα από το ότι έτσι προσβάλλουν και εκατομμύρια ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους είτε τότε είτε μετά είτε μετέπειτα που έφυγαν από τη ζωή και η ρίζα τους κρατάει από τον Πόντο, από τη Μικρά Ασία, από την Κωνσταντινούπολη, από τη Σμύρνη, από οπουδήποτε κι αν ήρθε πιο Έλληνας από Έλληνα, για να μπορεί αυτός ο ανιστόρητος που αμφιβάλλω που για να μετρήσει μέχρι το 13 δεν του φτάνουν τα χέρια, τα δάχτυλα των χεριών, βγάζει και το παπούτσι για να μην μπερδευτεί. Πιστεύω εγώ ότι βγάζει και το παπούτσι για να χρησιμοποιήσει και τα δάχτυλα των ποδιών. Και όχι μόνο αυτό, δεν έμεινε εκεί προσβάλλοντας τη μνήμη, την ύπαρξη, την καταγωγή εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά έπιασε στο στόμα του και του Βιερίνια, τον είπε κοντοπούτανο. Εγώ λέω το εξής πράγμα. Ό,τι υπόθηκε και από τον Καραπαπά για το μέτρημα, ότι δεν ξέρω να μετρήσει, ότι έτσι αλλιώς τώρα, και πότε έγινες εσύ παίχτης, βιντεάκια. Αντρέ, βλέπε τα κάθε μέρα. Κάθε μέρα βλέπε. Αυτά που είπανε για σένα, αυτά που λένε για σένα, διότι ο πόνος τους είναι πολύ μεγάλος και πολύ βαθύς και ο φόβος τους, το τσιρλιπιπί, μυρίζει μέχρι εδώ, μέχρι μπροστά στις πόρτες μας. Έχει φτάσει ο υδρότας που κυλάει στην πλάτη τους και μπαίνει στην κολοχαράδρα του υδραυλικού, φτάνει μέχρι εδώ. Βάζε τα βιντεάκια, άκου τι είπαν για σένα, αρχηγέ μου, ξέρεις εσύ, ξέρεις ποιος είσαι, ξέρουμε το ήθος σου, ξέρουμε το χαρακτήρα σου, ξέρουμε τη συμπεριφορά σου εντός και εκτός γηπέδων, απλά βάλε να ακούσεις τι λένε για σένα. Διότι στην ουσία υπηρεσία μας προσέφεραν, μας εισπυρώνουν για μία ακόμα φορά, μας θυμώνουν για μία ακόμα φορά. Αντρέ, εσύ προσωπικά πήγαινε εκεί πέρα μέσα και διάλυσέ τους όσο παίξεις. 90 λεπτά, 40 λεπτά, 20, 100, δεν ξέρω πόσα. Βάλε αυτές τις δηλώσεις, βάλε αυτά τα βιντεάκια, γιατί είναι βέβαιο ότι ο εγωισμός σου δεν θα τα αφήσει αναπάντητα. Όχι ότι οφείλεις καμία προσωπική απάντηση σε αυτά τα αμφιπογατίδια. Όχι, όχι, δεν είναι. Απλά έτσι λέω ότι η πιο ωραία απάντηση δεν είναι ούτε να βγεις να βρεις τα βιντεάκια, ούτε να μπεις σε αυτή τη διαδικασία και να πέσεις σε αυτό το επίπεδο. Απάντησε μέσα στο γήπεδο. Και επειδή δεν προσέβαλαν με τον πιο άσχημο τρόπο μόνο τον αρχηγό, αλλά προσέβαλαν όλη την ομάδα, προσέβαλαν όλο το λαό, η απάντηση πρέπει να είναι αποστομωτική. Τους ευχαριστούμε λοιπόν που για μία ακόμα φορά μας έκαναν ένα ηλεκτροσόκ, όχι ότι ήμασταν σε χειμερή ανάρκη, όχι ότι ήμασταν νοθροί και νοχηλικοί, αλλά για μία ακόμα φορά μας τσιτώνουν και γουστάρουμε πάρα πολύ, θέλω να πω. Τώρα, αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι, αν υπάρχει δικαιοσύνη, λέω αν υπάρχει αθλητικός δικαστής, αν υπάρχει υφυπουργός αθλητισμού, αν είναι σε αυτή τη χώρα, αν ασχολείται, περιμένουμε μία αντίδραση.
Την προηγούμενη φορά ο ένας από τους δυο είπε ρε κοροβέσει και άμα σε πετύχουν σε κανένα εμπορικό κέντρο και φας κανένα τάκλι και σου κόψουν την μπάλα, δηλαδή ευθείες απειλές. Ασυδοσία, ασυλία, ατιμωρησία, σαν να μην συμβαίνει τίποτα παιδιά, μια χασάρα τα λέμε στο καφενείο έτσι. Και βέβαια με το κόλπο, με το τρίκ του ίντερνετ που εκεί δεν μπορεί, δεν υπάρχει, δεν προβλέπει νομοθεσία να πέσει μαύρο ή να κοπείς, δεν ξέρω τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν. Έτσι όμορφα προχωράμε σε αυτή την εβδομάδα μας. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Τους ευχαριστούμε. Τους ευχαριστούμε. Το ότι ξυπνούν και κοιμούνται και έχουν πρώτη κουβέντα στο στόμα τους τον ΠΑΟΚ δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορούν να κρύψουν το φόβο τους. Και έφτασαν μέχρι και τέτοιου είδους αντεθνικές κουβέντες να λένε, τέτοιου είδους διχαστικές κουβέντες, συχαμερός τρόπος. Τι, να μας θίξεις, να μας πειράξεις, εμείς τώρα τι δηλαδή, θα κλάψουμε, θα πούμε αμάν η καταγωγή μας. Τι θα πούμε. Όχ, είπε έτσι και αμάν φάγαμε μπούλινγκ τώρα, ας πάμε να κλάψουμε στη γωνία. Ας μας επηρεάσει αυτό να μπούμε φοβισμένοι επειδή είπε λογάκια ο Χέτιλας Ποτήρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Την ίδια ώρα χθες εκτυλίσσεται ένα άλλο τεράστιο θέμα. Ένα άλλο τεράστιο θέμα. Ζητάει ο ΠΑΟΚ έλεγχο 5 παικτών από το ΕΣΚΑΝ, το επίσημο όργανο anti-doping control του κράτους. Ζητάει, παιδιά, θέλετε να κάνουμε, όχι θέλετε, ζητούμε 5 παίχτες από εσάς και 5 από εμάς, τυχαία, να περάσουν έλεγχο. Και επειδή προλαμβάνει το, ξέρετε κάτι, ο έλεγχος αυτός είναι πανάκριβος και κοστίζει και δεν μπορούμε, συγχωρέστε λίγο το λαιμό σήμερα, είμαστε, μια στιγμή. Επειδή λοιπόν αυτό το πράγμα κοστίζει ακριβά, προλαμβάνει ο ΠΑΟΚ και λέει εμείς παιδιά τα έξοδα, ελάτε να κάνουμε τον έλεγχο. Ο του θαύματος αρνείται το ΕΣΚΑΝ τον έλεγχο ντόπινγκ στο κυριακάτικο ντέρμπι. Και μάλιστα απάντησαν κιόλας στον ΠΑΟΚ. Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε, σε απάντηση της υπαριθμών Μπουρουμπουρουμπουρου, επιστολή σας με την οποία ετήσετε τη διεξαγωγή ελέγχου ντόπινγκ σε αγώνα στον οποίο συμμετέχει η επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ και ειδικότερα σε 5 ποδοσφαιριστές της κάθε ομάδας με χρέωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το σύνολο των ελέγχων, τον ελέγχο σας ενημερώνουμε ότι το αίτημα δεν γίνεται δεκτό από τον ΕΣΚΑΝ. Δεν θέλουν. Ρε παιδιά, δεν γουστάρουμε. Πρόσεξε. Τώρα από εδώ και πέρα είναι το ωραίο που πρέπει να δικαιολογηθούν. Η επιτροπή στην οποία είναι πρόεδρος ο Σκανδαλάκης, είναι ο γιος του πρόεδρου του ΕΣΚΑΝ, τον οποίο έχει διορίσει ο Αβγενάκης. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ο γιος του πρόεδρου του ΕΣΚΑΝ που τον έχει διορίσει ο Αβγενάκης είναι μέλος του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού. Βλέπετε τι ωραία που γίνονται οι δουλίτσες, οι παρέες. Απαντάει λοιπόν το ΕΣΚΑΝ. Το ΕΣΚΑΝ ως αρμόδιος οργανισμός αντιντόπινγκ για τη διενέργεια ελέγχου σε εθνικό επίπεδο με βάση την εθνική νομοθεσία και τους διεθνείς κανονισμούς σχεδιάζει την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός αποτελεσματικού, σχεδιάζει στο μέλλον, ενός αποτελεσματικού και αναλογικού προγράμματος κατανομής ελέγχων που θέτει προτεραιότητες αναλογικά μεταξύ οργανισμάτων. Κατηγοριών αθλητών, είδους ελέγχων, είδους δειγμάτων, σχεδιάζει τώρα, πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου για τον έλεγχο και τις έρευνες International Standard for Test. Μου λέει τώρα. Υπό το πρίσμα αυτό, επειδή σχεδιάζουν να κάνουν στο μέλλον, το ΕΣΚΑΝ δεν πρόκειται να ικανοποιεί σχετικά αιτήματα ομάδων για ελέγχους της επιλογής τους, κρίνοντας προς η πρακτική αυτή που εφαρμόστηκε στο παρελθόν είναι λανθασμένη και σε αντίθεση με τις επιταγές της WADA. Δεν εννοούμε αυτήν από το Sport Billy. ΣΑΙΠ που επιθυμεί την ανεξαρτησία επιλογών των εθνικών οργανισμών αντιντόπινγκ. Ενώ επιπροσθέτως
Προσέξτε τώρα, εδώ είναι το πιο ωραίο. Εισάγει ένα στοιχείο προαναγγελίας ελέγχων, το οποίο δεν είναι επιθυμητό. Αυτοί θέλουν να τους κάνουν έκπληξη. Τσα! Έλατε να σας κάνουμε ντόπινγκ κοντρόλ. Δηλαδή, αν ξέρουν οι αθλητές από πριν ότι θα γίνει η ντόπινγκ κοντρόλ, θα πάνε να το παριστούν. Ενώ, αν δεν το ξέρουν, λέει, θα πάνε να το παριστούν και θα τους κάνουν έκπληξη. Ούτε καμία λογική, έτσι. Καμία απολύτως. Όχι, λέει, εμείς θέλουμε να το κάνουμε ξαφνικά. Τι ξαφνικά? Ντόπινγκ κοντρόλ. Ανακοινώνεται ότι την Κυριακή έχει ντόπινγκ κοντρόλ. Θα πάει κανένας να φυσουναριστεί? Θα πάει κανένας να πάρει μαντολάτο? Να πάρει ζωμό από τον Πανοραμίξ ή από, και από τον Χορτιατίξ που είναι δίπλα, ας πούμε, από το πονόραμα, από το οποίο προέρχεται ο Πανοραμίξ? Σε κάθε περίπτωση το ΕΣΚΑΝ είναι εντεταλμένο και πρόθυμο να ακούσει απόψεις, να ακούσει, παιδιά, να πάρει σε ψυχολόγο. Και πληροφορίες από το σύνολο του αθλητικού οικοδομήματος προκειμένου να τις αξιολογήσει και να τις αξιοποιήσει καταλήλως με εκτίμηση. Παναγιώτης Σκανδαλάκης, πρόεδρος ΕΣΚΑΝ. Έχουν και κάτι επίθετα αυτοί. Δεν μπορώ. Γιατί να μην τους λένε, γιατί να μην τον λένε αυτόν Παναγιώτη Τιμιόπουλο? Βασίλης Ενταξίδης. Ε? Σπύρος Νομοταγής. Πώς το βλέπετε? Ε? Δεν θα ήταν ωραίο να έχουν ένα τέτοιο επίθετο? Φυσιολογικό δεν είναι, ρε παιδί μου? Παναγιώτης Νομόταγλου. Ε? Αξιοκρατίδης Αριστίδης. Ορίστε, υπέροχα επίθετα. Ε? Δεν είναι? Βαγγέλης Καθάρογλου. Ή Καθαρόπουλος, πείτε το πως θέλετε, από Πελοπόννησο. Πώς γίνεται αυτοί να έχουν αυτά τα επίθετα? Σκανδαλάκης, λέει. Πέγα μου το, δηλαδή πραγματικά, λες, πρέπει να κάνουν και πλάκα κιόλας. Πρέπει να κάνουν και πλάκα. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, το έχω πει κι άλλη φορά. Και αφορούσε στην κουβέντα που κάναμε για το ΒΑΡ. Ότι αν κάποιος σε ένα πάρτι, σε μία μεγάλη αίθουσα που γίνεται χορός, κλέψει τα πορτοφόλια, τα κοσμήματα, τα κινητά, χτυπήσει συναγερμός και στην πόρτα έρθουν οι αστυνομικοί και πούν οι σεκιουριτάδες, παιδιά, σωματικός έλεγχος στην πόρτα, δεν φεύγει κανένας. Εκλάπησαν πορτοφόλια, κινητά, λεφτά, κοσμήματα κτλ. Πολύτιμα, πολλών χιλιάδων ευρώ και θα διεξαχθεί ένας έλεγχος στην πόρτα. Αυτός που είναι καθαρός θα πει, ναι ρε παιδιά, κλέψα τα πράγματα από τους ανθρώπους, είναι δυνατόν? Ε, μας καλέσαν εδώ να μας κάνουν το τραπέζι και εμείς τους κλέψαμε? Βεβαίως να μας ψάξετε με ρηχνευτή μετάλλων, πώς περνάνε ρε παιδί μου στα αεροδρόμια, να περάσουμε και από ακτίνες χι, ό,τι θέλετε. Ξαφνικά πετάγεται ένας κουτεντές, ένας χλεχλές και λέει, άντε ρε που θα μας ψάξετε και τι πράγματα είναι αυτά και παραβιάζετε την προσωπική μας, να πούμε, ιδιωτικότητα. Και εμένα δεν μ' αρέσει να μου αγγίζουν τα πλευράκια και τον ποπουδάκο. Δεν γουστάρω, δεν θέλω κύριε. Ντροπή σας και είναι μηνύσιμο που θέλετε να μας ψάξετε κιόλας. Ένας. Και φωνάζει αυτός, ο οποίος πιθανότατα λέμε, δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι ένας περίεργος, αλλά συνήθως δεν θέλει τον έλεγχο αυτός που έχει τη φωλιά του χεσμένη. Γεμίζει το στόμα σου, τι ωραία με, δεν μπορώ, συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά δεν γίνεται να μην το πω. Δεν γίνεται να μην το πω. Και έτσι δεν θα γίνει, λέει, έλεγχος. Μετά έχει μηνύματα, ο Καραπαπάς βάζει μήνυμα ότι όποτε θέλετε εμείς θέλουμε έλεγχο, συμφωνούμε να το πω. Επειδή μάλλον κάποιοι τα έχουν κάνει πάνω τους, ποιοι τα έχουν κάνει πάνω τους, αυτό είναι το ζήτημα, και δεν ξέρουν τι λένε, να ξεκαθαρίσω ότι συμφωνούμε απόλυτα να γίνει έλεγχος αντιντόπινγκ σε όλα και σε όλα τα μάτς και σε όλους. Μάλιστα προτείνουμε να ξεκινήσει, λέει, από τους παράγοντες που καθημερινά βιολάρουν αφού δεν έχουν δουλειά, να κάνουν και δυναμητήσουν το κλίμα.
Αυτοί λένε ότι δυναμητίζουμε εμείς το κλίμα. Ακόμα δεν έχουν στεγνώσει οι κουβέντες του Τσουκαλά από αυτά που έχει πει στον αέρα. Και λέει ότι εμείς δυναμητίζουμε το κλίμα. Αυτός βγήκε προχθές και είπε: δεν ξέρει να μετράει ο Βιερίνια. Ο Σαβίδης φυσικά ο μικρός. Χαίρομαι λέει που συμφωνείς και εσύ στην πρόταση του ΠΑΟΚ για αντιτόπικο κοντρόλ. Ας κάνουμε λοιπόν κοινό αίτημα και οι δύο ομάδες, έτσι θα διαλυθούν όλες οι υπόνοιες. Ιστερόγραφο, γιατί έχει βάλει κάτι χάπια ο Καραπαπάς. Αυτά τα χάπια να πάρεις είναι καλά για την οσφιαλγία. Ιστερόγραφο, είσαι σίγουρος πως θες να κάνουμε και οι παράγοντες, λέει. Εδώ είναι ευθεία παραπομπή σε κάτι χαμένα καράβια, σε κάτι αυτά, εντάξει, οκ. Εντάξει. Έτσι λοιπόν κυλάει αυτή η εβδομάδα. Όμορφα, όμορφα. Η δική μας απάντηση σε όλα αυτά είναι κάτι το οποίο μου ζητάτε μέρες τώρα. Είναι απάντηση και στον άθλιο τύπο, τον αθλητικό εισαγγελέα που αποκάλεσε υπανθρώπους παοξίδες, και σε αυτόν που εχθές μας είπε έτσι όπως μας είπε: δεν θέλω καν να τον αναπαράγω, το είπα μια-δυο φορές και πιάνετε το στομάχι μου, δεν μπορώ. Σε όλους αυτούς λοιπόν, ΠΑΟΚ είσαι γιατί από το ανώβερο, 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα είναι, από την υπέροχη μάζοξη με τα παιδιά, με τα αδέρφια μου στο ανώβερο, εμείς αυτό είμαστε, αυτό λέμε, αυτό απαντάμε. Θα μας συνοδεύσει στη βερσιόν αυτή. Πάω, είσαι γιατί. Βερσιόν ανώβερο 2016 Οκτώβριος. Πάω, είσαι γιατί. Πάω σημαίνει δικέφαλος αετός. Βυζάντιο, πόλη, Αγία Σοφιά, Πόντος, Μικρά Ασία. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί ΠΑΟΚ σημαίνει ξεριζωμός, προσφυγιά, αλυσμόνητες και όχι χαμένες πατρίδες, ασπρόμαυρες εικόνες γεμάτες μνήμες, φορτισμένες διηγήσεις, γεμάτες πόνο αλλά και περηφάνεια μαζί. Έτσι έμαθες από τον πατέρα σου και αυτός από τον δικό του πατέρα, και αυτή είναι μια σπάνια κληρονομιά που θα μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και θα τη μεταφέρεις και εσύ στο δικό σου παιδί. Πάω τι είσαι, γιατί όταν βλέπεις τους οδλοτάριδες με τα ρητηριασμένα πρόσωπα να σου μιλούν για τον κήπεδο στο Συντριβάνι, έφνει στα μάτια τους, πετούν φλόγες, ξαναγίνονται νέοι, ζουν και πάλι το τότε, εκείνες τις στιγμές. Γιατί το ναό της Τούμπας τον έκτισαν πέτρα πέτρα παοξίδες, άνθρωποι απλοί, άνθρωποι λαϊκοί, άνθρωποι του μόχθου και της προσφυγιάς που μάτωσαν τα δικά τους χέρια, που βάλεσαν οι δικές τους πλάτες, αλλά δεν τους ένοιαζε καν, γιατί ήξεραν ότι εκείνη τη στιγμή έκτισαν το δικό τους σπίτι. Παόπισε, όχι για τους τίτλους που πήρες, αλλά για αυτούς που άδικα με το έτσι θέλω σου στέρισαν, και τότε και τώρα. Πάω πίσω, γιατί Πανθεσσαλονίκη ως αθλητικός όμιλος Κωνσταντινουπολιτών σημαίνει περηφάνεια, αντίσταση, όνειρο, κατάκτηση, με προσήλωση και με σεβασμό στα ιδανικά που προσβεύουν τα τέσσερα γράμματα. Πάω πίσω, γιατί νιώθεις ότι παρασέρνεις και εσύ μαζί με τον Μεγαλέξανδρο που θα τον καψείς εκείνη τη φωτογραφία. Πάω τι είσαι, γιατί τότε στο παρκέ του Νάντ πόδισαν και τα δικά σου δάκρυα μαζί με εκείνα του Μπάνε Πρέλεβιτς. Πάω τι είσαι, γιατί καρ εστά περνητίδο, λεβαντάρ σε έσω πληγκατόριο, επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Πάω τι είσαι, γιατί ο Πάω είναι καψούρα, είναι το πιο δυνατό συνέστημα που δεν το μετανιώνεις ποτέ και πάντα καταλήγεις στο τέλος να λες εμείς μαζί για μια ζωή. Γιατί εκείνο το βράδυ στο μάτς με τη Φενέρ ύψωσες και εσύ μαζί με τον Μούσλι τη φανέλα λάβαρο στον ουρανό της πόλης μέσα στη γενέθλιά μας. Πάω είσαι, γιατί γίνεσαι μάνα, γίνεσαι πατέρας και περιμένεις πώς και πώς να ακούσεις το παιδί σου να λέει για πρώτη φορά τη λέξη πάω. Πάω είσαι, γιατί δεν τον εγκαταλείπεις ποτέ στα δύσκολα, όπως όταν αρρωστείς ένας δικός σου άνθρωπος και είσαι στο προσκέφαλό του, όχι από υποχρέωση, αλλά επειδή νιώθεις την ανάγκη να είσαι και δίπλα του, να ξενύχνεις.
πρέπει να σταθεί και πάλι στα πόδια του. Πάω και σε, γιατί ο πραγματικός λόγος που γίναμε πάω δεν είναι ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, αλλά οι αξίες, οι άφθαρτες, οι αρχές, οι διαχρονικές, τα ιδανικά, τα διαπραγμάτευτα που αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα γράμματα πιστά εδώ και 90 ολόκληρα χρόνια. Πάω και σε, γιατί σήμερα, κάθε μέρα, μέρα νύχτα, εδώ στο Ανόβερο, τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη, την Τούμπα, το Παρατάκι, κουβαλά στο πάω του μέσα σου, σαν ένα πολύτιμο φυλαχτό, σαν την ευχή της μάνας, σαν το κάνει του πατέρα. Πάω είσαι, γιατί ποτέ δεν ξεχνάς τα αδέρφια σου που έφυγαν πρόωρα και άδικα για το μεγάλο ταξίδι. Πάω είσαι, γιατί έτσι ρε. Αυτά. Αυτά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Εμείς έτσι απαντάμε. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε γραμμές. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Και κάθε πίκρα και με. Πάμε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε στην τρελοπαρέα του Ζούμου σου. Ελάτε να κάνουμε μουχαμπέτι, να κάνουμε σουλουμουντρούχου και καραμπιπερίμ. Τέσσερις γραμμές περιμένουν ήδη. Έρχομαι αμέσως. Απαντώ στη ερώτηση του Αποστόλη, γιατί αυτό δεν το βάζεις πιο συχνά. Το είπαμε, το έχουμε πει πολλές φορές. Μερικά πράγματα δεν θέλουμε να τα κάνουμε σούπα. Δεν μας πέφτει μέση. Απλά δεν θέλουμε να γίνεται σούπα. Προτιμούμε να μας λέτε βάλτε το παρά πάλι αυτό. Υπάρχει, ξέρετε, αυτός ο κίνδυνος. Υπάρχει. Πράγματα που είναι πολύ όμορφα, λέμε εμείς. Το θεωρούμε μια πολύ δυνατή στιγμή. Θέλω να σας πω ότι τότε στο Ανόβερο, την ώρα που έλεγα αυτά που έλεγα, έβλεπα τον κόσμο να φεύγει από μια αίθουσα που είχε χίλια τόσα άτομα, έβλεπα τον κόσμο να φεύγει έξω. Και λέω τι γίνεται, λέω, λες να παρεξηγήθηκε κανένας, λες να μην τους άρεσε, λες να ένιωσαν κάπως άβολα. Έβγαινε ο κόσμος έξω για να κλάψει έξω από την αίθουσα. Και όταν βγήκαμε, κλάψαμε μαζί τους. Με αυτούς που είναι τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και δεν μπορούν να έχουν τη μυρωδιά της Τούμπας. Δεν μπορούν να περνούν απ' έξω έτσι, για μια δουλειά κάπου στην Κάτω Τούμπα ή στην Άνω Τούμπα και να γυρίσουν το κεφάλι τους να δουν τον ναό. Όσο ακόμα στέκει εκεί αυτό το γήπεδο. Γιατί να είστε βέβαιοι ότι λίγοι είναι οι μήνες του γηπέδου με την παρούσα μορφή. Έρχεται ένας ναός, έρχεται ένα παλάτι το οποίο θα το επισκέπτονται άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ευρώπης, από κάθε γωνιά της γης. Είτε είναι ΠΑΟΚ είτε όχι. Εκεί να δείτε Ζούμου σου. Εκεί να δείτε πώς θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Και στεναχωριέμαι μόνο για ένα λόγο. Δεν με πειράζει που περιμέναμε. Δεν με πειράζει που βάζουν εμπόδια. Δεν με πειράζει που ζητάνε 2 εκατομμύρια στο Καφτατζόγλιο για να πάμε να παίξουμε την ώρα που στο ΟΑΚΑ από τη Χάρτινη και το Βάζελο παίρνουν 2,5 και 3 εκατοστάρικα το χρόνο και δεν τα πληρώνουν κιόλας. Δεν με πειράζει τίποτα από όλα αυτά. Με πειράζει ένα μόνο πράγμα. Που η Τούλα, ο Παναγιώτης, ο Κωνσταντίνος, ο Νάσος, τα 6 Αετόπουλα, ο Κατσούρης, που όλοι αυτοί που έφυγαν πρόωρα δεν θα προλάβουν να δουν αυτό. Δεν πρόλαβαν να δουν αυτό το οποίο... Δεν πρόλαβα να δουν αυτά που έκανε η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Τα δύο double, το αίτητο πρωτάθλημα. Το να μας πιάνουν στο στόμα τους οι άλλοι προδίδοντας με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο το φόβο και τον τρόμο που τους έχει κυριεύσει. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι εδώ, είναι ισχυρός, είναι δυνατός, είναι καθαρός. Και αυτό δεν μπορούν να το παλέψουν. Λυπάμαι λοιπόν μόνο για ένα λόγο που δεν θα είναι εδώ. Να δουν τη νέα Τούμπα να σηκώνεται. Γιατί ως γνωστόν δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η σπίδα στα μάτια. Πάμε τώρα στις γραμμές, ξαναλέω, Alcatel, καταπληκτικό smartphone κληρώνουμε σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 με οτιδήποτε άλλο θέλετε. Παραγγελιές, χαιρετούρες, τον Ατάλο, ένα απλό ζουμουσού και γράφετε και το ονοματεπώνυμο να σας βάλω στην κλήρωση. Πάμε, γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε... Τρεις άδειασες, τέσσερις άδειασες, τσουκρίδα. Ένα διάσω και εγώ αρκωστή κανένα. Βέβαια. Μήπως γνωρίζετε εκείνο το βράδυ, Τάκη, όταν μετά την ήττα τον ΠΑΟΚ, εκεί, μέσα στην έδρα σας,
πού ήσουν Ατάκη, δεν μας είπες, μαζί με τον συμπροταγωνιστή σου. Συμπροταγωνιστή, έτσι. Ναι, πρωταγωνιστής. Πού ήσουν. Και μαζί με τον αδερφό του, πού ήτανε, δεν μας είπες, σε ποιο σπίτι κρυβόταν δυο μέρες. Για ποιο λόγο. Πού, έχω να βγει η Αλέπο, πού. Κωστή, αυτοί οι κύριοι νομίζουν ότι τρώμε κουτόχορτο εδώ πέρα. Εντάξει, καλύτερα. Και νομίζουν ότι δεν θα μαθαίνουμε που κρυπόταν, εντάξει. Δεν πειράζει. Εγώ έχω πει πολύ. Δύο μέρες για να μην το βρούμε. Παντού πονάνε, να ξέρεις. Ακριβώς, Κωστή. Λοιπόν, και να σου πω και μετά την Κυριακή, ναι. Καλά έπαιρνες και το βάλες αυτό με το ανώβερο. Αλλά ρε φίλε, μετά που τον αφιερώνω το δικό τους, ήθελε άλλα πράγματα, ήθελε... Τίποτα, δεν άλλα πράγματα. Τι άλλα πράγματα, να βγουν να βρίσουμε κι εμείς, Όχι φίλε, όχι. Εμείς φίλε, αυτοί είμαστε, εγώ δηλαδή, προσωπικά, εγώ. Κατάλαβες τι θα σας πω, είναι σαν να το λερώνεις. Κατάλαβα αυτό. Μια χαρά, δεν χρειάζεται καθόλου, δεν λερώνω τίποτα, αυτοί λερώνονται. Εμείς δείχνουμε, εμείς αυτοί είμαστε. Έτσι σκεφτόμαστε, αυτός είναι ο χαρακτήρας. Μιλάω τώρα για την εκπομπή. Για την εκπομπή και για τους ακροατές μας. Έτσι. Μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ θέλω να βγεις και να τους βρεις με τον ίδιο τρόπο. Τι να βγούμε να πούμε. Θα γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Με αυτό που κατηγορούμε. Εμείς είμαστε άλλο πράγμα. Όχι, διαφέρουμε. Μπράβο, διαφέρουμε από αυτούς. Άρα. Πριν από λίγες μέρες, Κωστή, σου στείλα ένα μήνυμα να ακούσεις. Σου έλεγα κάποια πράγματα. Λοιπόν. Φοβόμαι μήπως κάτι κάνουν, μήπως προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να προσανατολίσουν. Έλα. Έπεσες, πάμε. Επόμενος, καλημέρα, ξαναπάρε Μανώλο, ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Έλα Στράτο μου, έλα. Λοιπόν, δεν μου λες, κάτι άκουσα, δεν κατάλαβα βασικά γιατί έκανε λίγο διακοπές στο τηλέφωνο όσο ήμουν στην αμονή. Ποιος είναι αυτός ο Alcatel, καινούργια μεταγραφή από την Al Ahly, παρεπιπτόντος, φίλε Ρασβάν Λουτσέσκου, από εδώ πας, από εκεί πας, από εδώ έρχεσαι, από εκεί έρχεσαι, πάλι για τον ΠΑΟΚ μιλάς, δεν με πήρε κανένας να με ευχηθεί, τι να σου ευχηθεί ρε Λεβέντη. Που πήρες ένα Champions League στην Ασία, δηλαδή, και τι θέλεις να κάνουμε, ας πούμε. Να κλάψουμε μαζί σου, φωτογραφήθηκε με την ωραία την Ferrari, εκεί στα ωραία σου τα λεφτά, γιατί συνέχεια έρχεσαι γύρω-γύρω από τον ΠΑΟΚ. Σε τρώει, Άρε. Τέλος πάντων. Έλα, πάμε τώρα. Δεν θέλω τώρα. Έχουμε ντέρμπι μπροστά και δεν θέλω να αποπροσανατολιζόμαστε. Πάλι. Τέλος πάντων. Okay, τον ευχαριστούμε και τον ευγνωμονούμε. Έγραψε ιστορία. Δεν αλλάζω τίποτα από αυτά που έχω πει. Αλλά από εδώ έρχεται, από εκεί έρχεται, να και γι' αυτό έφυγα και δεν ήταν και τα λεφτά και εκεί. Τέλος πάντων, έλα Στράτο μου, έλα. Πάμε. Ξέρεις γιατί το κάνει αυτό, γιατί βλέπει ότι τελικά οι παίκτες οι οποίοι ήρθαν το καλοκαίρι έχουν δυνατότητες. Ήταν παίκτες οι οποίοι αυτός δεν τους ήθελε. Ωραία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Okay, και έτσι. Πήρε την επιλογή ότι θεώρησε ότι δεν κάνει ρε παιδί μου το υλικό. Και τώρα που βλέπει ότι όντως κάνει, τον έτσουξε. Γιατί σου λέει ότι θα μπορούσα να είμαι εγώ και να αποθεώνομαι τώρα, ας πούμε. Και okay. με το σκουφί κιόλας θα είχε πάρει και τα μάτς που, okay. που δεν έμπαινε μπάλα μέσα. Πάμε παρακάτω. Προχωρήσαμε στη ζωή μας. Ναι. Τελείωσε αυτό τώρα. Υπάρχει άλλος. Καλύτερος, νεότερος. Λοιπόν, και αυτό που θέλω να σου πω, Κωστή, είναι ότι για το γήπεδο της Τούμπας που ανέφερες, θεωρώ ότι θα είναι πολύ μεγάλη αδικία εάν αυτό το γήπεδο δεν σκεπαστεί στα τελευταία του από το σεντόνι του Champions League, πριν φύγει τη ζωή, σαν γήπεδο. Ναι. Για να συνεχίσει το πνεύμα του στο επόμενο γήπεδο που θα χτιστεί. Ναι. Για μένα θα είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Θεωρώ δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να φύγει από αυτό το γήπεδο, αν δεν πει πρώτα μέρος της Champions League, να παίξει έστω έναν αγώνα. Σε ομίλους. Γιατί σεντόνι στο κέντρο της Τούμπας έχει τεντώσει, απλά ήταν στα προκριματικά. Ναι, έτσι, αλλά δικαιούται νομίζω το γήπεδο της Τούμπας, έστω και ένα ματ τελευταίο, δηλαδή θα είναι ξέρω εγώ το τελευταίο των ομίλων. Ας είναι το τελευταίο των ομίλων, ξέρω εγώ, να παίξουμε εκεί πέρα τιμή Σένεκεν για το αντίο. Δηλαδή θεωρώ, αν δεν είναι ολόκληρος ο όμιλος, δηλαδή έστω ένα μάτς, αυτό το γήπεδο το δικαιούται. Όταν ήμουν εκεί εκφωνητής πάνω, που το θεωρώ την πιο σημαντική στιγμή σε ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου που έχει σχέση με αυτό, με ραδιόφωνα, με ΠΑΟΚ, με αθλητικά, που το θεωρώ μια ύψιστη τιμή, την πρώτη μέρα που πήγα να κάνω πρόβα πάνω στα μικρόφωνα, ήταν ένας παππούς κάτω, ο οποίος είναι από αυτούς, ξέρεις, τους περαστικούς που περνάνε, που λες τώρα ήρθε για εισιτήρια.
είναι κάποιος εγγονός του και παίζει. Δηλαδή, μια ξέμπαρκη φυσιογνωμία. Τον χαιρετάω γιατί με τους μεγάλους σε ηλικία, έτσι, έχω ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν το έχω πάρει από τον πατέρα μου αυτό, έχω μια συμπάθεια παραπάνω που έχουν ζήσει πράγματα. Λέω, γεια σας, ψάχνετε κάτι, μπορώ να σας βοηθήσω? Λέει, όχι, μπήκα έτσι επειδή ήταν ανοιχτές οι πόρτες και ήθελα λίγο να ακούσω. Άκου τώρα, α, μιλάμε ψυχή, έτσι. Εγώ το από τα χόρτα, από τα μπέκ, στράτο, και τίποτε άλλο. Κάνε ψυχή μιλάμε, έτσι. Και κάτι φύλακες πίσω που είχαν ανοίξει. Λέω, να ακούσετε, τι να ακούσετε? Αν βάλεις το αυτί σου, λέει, στον τοίχο, θα ακούσεις όπως βάζουν, λέει, τα κοχύλια και ακούνε τη θάλασσα. Το μπαγάσα, τι είναι, διέλυσε. Τι είπατε, λέω, τι... Μάλιστα. Τι, λέω, παππού, λέω, τι... Άσε, αυτό που σου είπα, βάλ το αυτί σου στον τοίχο, λέει, και θα ακούσεις, λέει, τις γιαγιές, να δεις, λέει. Γαμώ τώρα, κοίτα, μαζί μου, παππού. Τον έβαλα σε γιαγιά μετά αυτό. Δεν ξέρω αν το θυμάστε το σκετσάκι, το έβαλα μέσα, δηλαδή το έχωσα μέσα. Η γιαγιά που λέει, άκου, βάλε το αυτί σου! Ο παππούς μου έχει μείνει αξέχαστο. Αυτό θέλω να σας πω. Από εκεί πέρα, αν θα είναι 41, γιατί έρχονται μηνύματα κάθε φορά, στράτο. Στην παρούσα φάση δεν μπορεί να είναι 41.000, όπως είπε χθες και ο Βασιλόπουλος, που ξέρει πολλά, ναι, περισσότερα από εμάς. Σίγουρα. Έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει να αλλάξει το γήπεδο, θα πρέπει να γίνουν πολλά. Αυτή τη στιγμή, 36 αυτή τη στιγμή, με την παρούσα χωροταξική θα γίνει, δυνατότητα. Θα γίνει. Ο Σαββίδης αυτό που είπε θα το κάνει και 41.000 θα γίνει, γιατί δεν φύγεται χρημάτων. Όταν δεν φύγεται χρημάτων, Κωστή, όλα γίνονται. Να ξέρεις. Έγινε, στράτο. Και ό,τι δεν γίνεται με χρήμα, γίνεται με περισσότερο χρήμα. Πολύ σοφό αυτό. Ειδικά όταν έχεις λεφτά, άμα το λες αυτό, είναι πολύ ωραίο. Αν δεν έχεις, είναι δύσκολο. Λοιπόν, νίκη την Κυριακή. Ναι, ναι, έχουμε. Θα τα πούμε αύριο αυτά. Ο Βιερίνια οφείλει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Απάντησε και στο τέλος του αγώνα, επειδή δεν έχει πει κουβέντα όλο αυτόν τον καιρό στην προσωπική επίθεση που δέχεται, να πάει στον Καραπαπά και να του στείλει φυλάκια. Φυλάκια, να του κάνει καρδούλες. Να του δείξει το σήμα. Δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε ούτε. Φυλάκια. Όπως έστελνε ο Καραπαπάς φυλάκια, έτσι, να πάει στο τέλος του αγώνα και να του στείλει. Δεν χρειάζεται. Φυλάκια. Μου λένε να πάει, λέει, να κατουρίσει, λέει, το σημαίακι. Τι λέτε, ρε παιδιά? Αυτά που κοροϊδεύουμε αλλού θα τα κάνουμε εμείς. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εμένα θα με χαλάσει αυτό. Πήγαινε, στείλ του φυλάκια, δείξε το σήμα, κάτω με τα δάχτυλα ότι μετράς, κάτω ότι τρελαίνεσαι. Έτσι, τέτοια πράγματα. Αυτά θα τους πονέσουν πιο πολύ. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, χαιρετώ, φιλιά. Πάμε, γεια σας. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί, ρε. Είναι, φιλαράκι. Έλα, Καραγιάν, έλα, γόρι μου. Καλά, γόρινα μου. Καλώς την, καλώς την μπλε φιλή. Τι δουλειά έχει να πει στο επίπεδο του? Αυτό όχι, γιατί μου στείλα μηνύματα χθες. Να ούτε καρδούλες και φυλάκια, τίποτα. Το γαμπρό την ξυρίζω στο τέλος. Κάτι θέλω να κάνει, πάντως. Δεν πρέπει τώρα, δεν δώσε αξία να πούμε. Πάρε και το πρωτάθλημα και μετά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Κάνε εκεί μέσα κάτι θέλω. Ένα γκολάκι, θέλω έτσι μια βολίδα, τι θέλω. Γιατί θέλει να σου μιλήσει κάποιος μισό λεπτό. Διάβασα. Ναι! Ναι! Κωνστάκη! Έλα, αγάπη μου, τι κάνεις? Ρε εσύ, είμαι σε μεγάλη ηλικία και δεν θυμάμαι καλά. Εκεί κάτω το λιμάνι στον Πειραιά, πώς το λένε, ρε εσύ, πώς το λένε? Πασαλιμάνι το λένε, Τουρκουλίμανο το λένε. Γιατί το λένε Τουρκουλίμανο, ρε? Γιαγιά Καραγιάννη! Να έρθεις εδώ! Έχουμε καιρό! Θα βάλουμε μαγκάτι! Εμείς δεν έχουμε τουρκολίμανο, τι έγινε, ρε φίλε? Θα έρθεις να φτιάξουμε κουραμπιέδες! Εμείς δεν έχουμε, άστο τώρα, μην πέφτω, δεν θέλω καν να μπω σε αυτή τη διαδικασία, μπορώ να πω πολλά. Τέλος πάντων. Να ξέρουν, επιλέγουμε να μην απαντάμε σε αυτό το ίδιο, σε αυτό το ίδιο υποεπίπεδο. Έχουμε, αν θέλουμε, εγώ, φίλε, να σου πω κάτι, μπορώ να πω πράγματα στην εκπομπή, δεν θα ολοκληρώσουμε. Θα μας κλείσουν πριν φτάσω στο διάλειμμα των 9.30, να το ξέρεις. Πάρε παγάπη. Άνετα. Από μια ηλικία δεν ολοκληρώνεις εύκολα. Άνετα. Βεβαίως. Ή αργείς άμα θέλεις. Γιατί εγώ ξεκίνησα 8 η ώρα. 9.30, φίλε, 1.30 ώρα, πολύ καλός, έτσι. Γεια σου, φιλιά. Γεια. Τι γίνεται? Πάμε. 1, 2, 3, 4. Γεια σου, Μένιο. Καλώς τον τιμημένο Λαγκαδά.
ξαναθυμηθήκαμε τα παλιά, ρε φίλε. Λοιπόν, σημαδιακή μέρα. Βγαίνω πίσω από τον Κάραγιαν. Κάτι τρέχει. Έτσι. Κάτι έχει συμβεί. Και αναφέρθηκες στην τουλάρα. Κλάτς κλούτς, ρε γαβράκια. Λοιπόν, όπως μου τα είπες, δεν θα ασχοληθούμε με τα λιμάνια τους εκεί πέρα κάτω. Δηλώστε ό,τι θέλετε, ρε σαβούρες, είστε ούτε σου ή άλλος. Εσύ ρε χέτη λασποτήρα, άμα έβλεπες τη φάτα σου στο Ιξάνθη που βολτάζεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έπρεπε από μόνος σου να πιάσεις το γιακά σου και να σε πετάξεις έτσι. Έξω. Λοιπόν, άκου λίγο, άκου λίγο. Κλάτς κλουτς, λέει η Άννα, το κλάτς κλουτς, λέει, πραγματικά λέει το κλάτς κλουτς, πάρτε μάτω, εσύ βάλτε το κλάτς κλουτς. Έτσι, έτσι για να μην ξεχνάμε, ξέχασα φυσικά, μου λέει και το Δημήτρη το Σουβατζόγλου, έτσι, τον ερωτικό μετανάστε την Καβάλα, στα παιδιά που έχουν φύγει τώρα, μα κι άλλους ξεχνάμε, έτσι το παιδί στη Λιβαδιά που έφυγε πρόωρα, άστο, εντάξει. Είμαι ικανοποιημένος που με δικαίωσες σήμερα με τα παιδιά στη Γερμανία. Που λέω και τους βάζω, όσοι είστε πάνω από 500 χιλιόμετρα είστε πιο παοξίδες από μας. Και όσο για την τουλάρα, μην λυπάστε παιδιά, σίγουρα βλέπουν από καλύτερη θέση όλα αυτά που βλέπουμε εμείς. Να σκεφτόμαστε έτσι δηλαδή, είναι λίγο πως δεν στακώνται και πολύ αυτά στο μυαλό μας καλά, αλλά ας σκεφτόμαστε έτσι, τα βλέπουν από πολύ καλύτερη θέα. Λοιπόν, όσο οι φίλοι του Ολυμπιακού, εδώ είμαστε. Την Κυριακή η ομάδα μου, είμαι σίγουρος, θα μπει με την σοβαρότητα που την διακρίνει και θέλω να σταθώ στην απόδοσή της. Όπως είπα και χθες και να το κατανοήσουμε, μην περιμένετε την νίκη για να χειροκροτήσετε και να είστε ήρεμοι. Περιμένετε και δεχτείτε την απόδοση της ομάδος. Ηρεμήστε όλοι μας και είναι μήνυμα από τη δικιά μας την εκπομπή και τα άλλα τα ραδιόφωνα. Άσε τους άλλους να φοβούνται. Έτσι ακριβώς. Και θα έρθουν όλοι να γίνουν σαν και εμάς, σαν τα μούτρα μας θα τους κάνουμε. Η πίεση είναι όλη εκεί. Ο Μάρτης φεύγει. Ακόμα και με χ. Την Κυριακή. Εγώ ξέρω τι θέλω. Από τι θέλω. Δεν λέω τι θα γίνει. Χωρίς έπαρση, χωρίς αλαζονία. 0-1 στο 15, 0-2 στο 30 και μετά ξέρεις τι. Ώρες με πιάνει μια τρέλα. Ακούς, ώρες με πιάνει μια τρέλα. Και θα το ξανασηκώσω. Πόσο γρήγορος είμαι. Ώρες με πιάνει μια τρέλα να το ξανασηκώσω. Και που είσαι, συγκινήθηκα ακούγοντας τη μουσική από τη Γερμανία του Παρίδη, τη λίρα να παίζει το δικέφαλε. Πεγμένη από Νίκο Κρομλίδη, τον υπέροχο φίλο μου. Τον έχω δει και στην τηλεόραση τον άνθρωπο. Φιλιά πολλά. Πάρα πολύ. Γεια σου Μένιο μου. Τα φιλιά μου ρε, έρχεται η Κυριακή, είναι κοντά. Ζουμουσού έρχεται. Ζουμουσού πάντα. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. 2310-287-888 Alcatel, κινητάρα κληρώνουμε σήμερα. Smartphone φοβερό. Γιώργο! Λοιπόν, επειδή εμείς οι παλιές θυμόμαστε πάρα πολλά, ναι, και ξέρουν αυτοί, είναι τόσο βρώμικοι που δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξουν. Παλιά κυλοφορούσαν κάτω στην περιφέρεια Αττικής δύο αθλητικές, μάλλον τρεις αθλητικές εφημερίδες, το σημερινό το Φως, το οποίο ακόμη υπάρχει, η αθλητική ηχό, δεν ξέρω αν την έχεις προλάβει. Αθλητική ηχό, ναι, και η μπάλα. Και η μπάλα. Ναι. Θυμάμαι που ερχόντουσα στη Γερμανία μια φορά στο τόσο και ψάχναμε να βρούμε καμία αράδα να διαβάσουμε για ΠΑΟΚ. Γιατί... Ναι. Τη δε μπάλα. Μπάλα πιο πολύ ΑΕΚ ήτανε, η αθλητική ηχό Παραθηναϊκή και το Φως Ολυμπιακό. Την μπάλα επί εφταετίες την κόψανε, γιατί άλλα έγραφε η εφημερίδα της περιφέρειας Αττικής και άλλα έγραφε η εφημερίδα που κυκλοφορούσε εδώ στη Μακεδονία. Τα αντίθετα. Αντίθετα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις δύο εφημερίδες, στο Φως και την αθλητική ήχο. Στον πρώτο αγώνα κυπέλου, μαζί με επικούδα και τα λοιπά, παίζανε μέσα ο Καραϊσκάκη με το Ερυθρόλεπτος. Τι γράψανε. Οι Θεσσαλονικείς και οι Παοξίδες ξυλώσανε τις αλυσίδες από την παραλιακή οδό
και κατεβαίνουν με τις αλυσίδες. Τότε, εσύ δεν το προλάβεις αυτό, οι παλιοί το θυμούνται. Υπήρχαν κάτι κολονάκια στο πεζοδρόμιο στην Παραλιακή, μπροστά από τη θάλασσα, ναι, τα οποία είχαν μία διάσταση το ένα από το άλλο γύρω στα 3 με 4 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος. Και είχαν κάτι χοντρές αλυσίδες. Ναι. Τις πρόλαβα. Που έδιναν τα κολονάκια μεταξύ τους. Τα κολονάκια που ακόμα και τώρα υπάρχουν τα κολονάκια αυτά, στην παλιά παραλία. Ε? Αυτά τα πράσινα, τα χαμηλά, δεν λες. Όχι, πιο μπροστά. Αυτά δεν είναι ακριβώς μπροστά στην. Ήταν μεταξύ του δρόμου και του πεζοδρομίου. Ναι, αυτά λέω. Αυτά που υπάρχουν και τώρα. Γράφανε εφημερίδες τους. Ναι, ότι ξελώσαν τις φύλαθλοι του ΠΑΟΥ για να κατέβουν 100, να τα πετάξουν και να ξεχάσουν. Σοπαρά, αλλού δεν βρήκαμε αλυσίδες, έπρεπε να πάρουμε αυτές από την παραλία. Ο δήμαρχος εκείνη την εποχή είχε κάνει τη διαμόρφωση του χώρου. Μάλιστα. Δεν γύρισαν την επόμενη, μεθεπόμενη, να γράψουν ότι συγγνώμη κύριε, κάναμε λάθος κτλ. Μιλάμε για βρώμικους ανθρώπους. Μέχρι στιγμής εγώ δεν είδα κανέναν υπεύθυνο δικαστικό να καλέσει τον τύπο αυτόν ο οποίος μας αποκάλεσε, να μην το πω, και πώς είπε για τον Βία Ειρήνια. Ναι. Το δε θελητικό εισαγγελία. Και όχι μόνο αυτό, είπε και τον ΠΑΟΚ και την Τούμπα και γενικότερα είπανε έσχη. Ναι. Περιμένουμε να δούμε. Εάν θεωρία μας ότι είμαστε από. Υπάνθρωποι. Υπάνθρωποι ή είμαστε οι νόθοι, οι πρόσφυγες οι οποίοι φύγανε για να κλειδώσουν τη σφαγή, τον πληροφορώ όταν ερχόταν και ορισμένοι άνθρωποι, γιατί έτυχαν αυτά. Τα ημέντα είχε πει ο πατέρας μου, Θεός χωρέσω. Όταν ήρθαν από τη Σμύρνη και από την πόλη, φύγαν ορισμένοι τρέχοντας για να σωθούνε. Ναι. Τι χαρτιά έχεις, πώς λένε, μα όχι, θέλουν πώς είναι το όνομά σου, το μικρό Κώστα. Και επειδή είσαι μελαχρινός, βάζαν το καράς του, κράσι είναι του λίγο. Ναι, ναι. Σημαίνει άρα, μαύρο, κύριε μαύρος. Καραπαπά, σημαίνει μαύρος. Μη μας, κύριε Καραπαπά, μη μας τη βγαίνεις. Η καταγωγή σου είναι από εκεί πέρα, αλλά είσαι σαν και εμάς. Γι' αυτό κάνε μόκο και συνέλθετε. Αλλά επειδή έχετε ένα πρόεδρο και κάθεσε πίσω από την πλάτη του Μαρινάκη, στηρίζεστε και σας υποστηρίζει, άλλος πάλι κι αυτός. Όχι ρε παιδιά, έχει ένα σημείο. Μπουμπούκι. Δεν πειράζει. Άστους, σας είχα πει. Περιμένετε κι άλλα. Να είστε έτοιμοι. Το μόνο καλό είναι σε όλοι ότι και στο ΒΕΦ θα είναι ξένοι από ό,τι έπαθα. Βέβαια, Ισπανοί. Διαιτητής πρώτης κατηγορίας, δηλαδή από την Α επίπεδο, πάνω ράφι, και ξένοι στα ΒΑΡ. Στα ίσια. Ό,τι υπάρχει στον αγώνα μέσα, αυτό να σφυρίξουν. Και δεν έχει και να πάρει με διακοπή. Ότι ξέρει, κόπη και το ρεύμα κάτω και δεν βλέπει. Δεν έχει τέτοια. Τα πλάνα που πρέπει, έτσι. Και. Αν έχουν κότσια, αντιντόπι κοντρόλ. Και το πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Αλλά είδες, μα μου, να ξέρω εγώ, θέλαμε αλλά δεν μπορούμε και τέτοια. Okay. Έγινε Γιωργάρα μου, σε φιλό. Σε φιλό, να σε καλά. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με δυο γραμμές ακόμα πριν το διάλειμμα, ναι. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Γεια σας, Κωστάκη. Αγόρι μου, εμείς έτσι απαντάμε, το ξαναλέω προς όλους. Εμείς, όταν λέω εμείς, η εκπομπή μας. Αλλά πιστεύω και όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Σε ευχαριστώ και αυτό ήταν μια πολύ ικανή απάντηση σε όσον αφορά όλους αυτούς. Θα σταθώ σε δύο σημεία. Το πρώτο σημείο είναι το γήπεδο. Σε αυτό που, γιατί είχε γίνει μια συνέντευξη τύπου στο Μακεδονία Παλάς, όταν ήταν όλοι μαζεμένοι πέρα, δήμαρχοι, νομάρχες, περιπεδιάρχοι. Ναι. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από το τέτοιο. Και είπαν ότι θα δώσουν 5 μέτρα ύψος παραπάνω. Ναι. Από το σημερινό το γήπεδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα 5 μέτρα να καλύψουν αυτό το κενό που για τις 41.926 θέσεις πρέπει να κάνει. Θα σου πω τι ξέρω εγώ και τι μαθαίνω και τι συζήτησα και χθες με Βασιλόπουλο. Έτσι όπως είναι τώρα, μέχρι 36-37. Τώρα, αν μας πούνε ότι αύριο ξεκινάτε, είπε ο Ιβάν, του είπε 100 εκατομμύρια, του είπε του Κούλη, έχω έτοιμα. Αν αύριο λοιπόν εσύ τακτοποιήσεις τροπολογίες για το Καφτατζόγλιο, γιατί αυτό είναι πραγματικά
εξοργιστικό να πρέπει να δώσω 2 εκατομμύρια νίκη την ώρα που οι άλλοι δίνουν 300 χιλιάρικα και θα δώσει και 2 εκατομμύρια να το φτιάξει, Παύλε, έτσι. Θα αφήσει ένα στολίδι. Ναι. Δεν δίνει, όχι να δώσει και 2 εκατομμύρια νίκη. Και σε τι στάδιο ο ένας και σε τι στάδιο ο άλλος. Φυσικά, φυσικά. Και γιατί αυτά δεν είναι... το στάδιο είναι κατασκευής του 50. Ναι, ναι, ναι. Και το άλλο είναι κατασκευής, εγώ το θυμάμαι γιατί είχα κατέβει το 1983. Έτσι, μην ξεχνάμε το 82 γενιάστηκε όταν έγιναν οι πανευρωπαϊκοί αγωνιστοί. Ναι, 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 ναι. Είναι κατασκευή του 80. Έτσι, και έχει γίνει ανακατασκευή για το 2004 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι. Και το άλλο είναι στάδιο δεκαετίας του 50, του 55 είναι του να σου πω και κάτι. Να σου πω και κάτι. Δεν είναι ότι θα φτιάξουμε μία προκάτ κατασκευή. Ξέρω εγώ θα φτιάξει, τι να σου πω τώρα, θα κουβαλήσει 3-4 μεγάλες νταλίκες και όταν θα φύγει θα τις πάρει μαζί του. Τα έργα που θα γίνουν στο Καφταζόγλιο θα μείνουν εσαΐ για πάντα. Θα μείνει ένα στολίδι εγκαταλειμμένο, γιατί και ο Ηρακλής περνάει δύσκολα και δεν έχει τη δυνατότητα, αλλά και το κράτος έχει εγκαταλείψει αυτή την πόλη εδώ και πολύ καιρό και το ξέρουμε. Βάψανε δύο τείχους, βάλανε ένα συντριβάνι το 2004 και είπαν Ολυμπιακά έργα. Έτσι, γελάει ο κόσμος. Το ξέρω εγώ, το ξέρω. Η Λαγκαδά, ας πούμε, φέρω ένα παράδειγμα, η αρχική της χάραξη είναι του 1968. Τέλεια, πριν γεννηθούμε. Φανταστικά. Ξανανιώθω παιδί. Ένας χρονών ήμουν εγώ. Ωραία, υπέροχα. Και είναι να γίνει και κολλάει πόσα χρόνια, είναι ολυμπιακό έργο η Λαγκαδά, έτσι. Είναι άλλα μέρα. Την πρέπει να τελειώσει πριν το 4, πριν την Ολυμπιακά. Στην παραλία κάτω, στην παραλία, από το Μαρκίζ ας πούμε, έτσι μετά τα δικαστήρια μέχρι το Λευκό Πύργο, στιβάζεται ο κόσμος σε ένα τόσο στενό πεζοδρομιάκι, βάλαν και τον ποδηλατόδρομο και βλέπεις ειδικά τα Σαββατοκύριακα ο ένας πάνω στον άλλον. Το πότε θα πέσει κάποιος στη θάλασσα είναι θέμα χρόνου. Χθες διάβασα εγκρίθηκε να γίνει μια μικρή προέκταση με ξύλινο ντεκ όπως έχει γίνει κάπου και μπροστά στο Μακεδονία Παλάς, δεν έχει μια προέκταση ξύλινη. Γιατί απαγορεύεται να χτίσεις. Θα γίνει με αυτόν τον τρόπο. Τι λες τώρα. Δηλαδή, φτάσαμε να μην μπορείς να περπατήσεις εκεί. Τι μου λες. Για ποια πόλη. Πόλη που έχει μόνο άστρα. Και έχεις και τους τέτοιους, τους πλανόδιους. Τους άλλο και πλανόδιους. Άλλο και αυτούς. Παράνομους. Τους παράνομους. Που σαν άνθρωποι μου είναι συμπαθείς, ας πούμε, γιατί είναι ταλαιπωρημένοι. Όμως απέναντι είναι ο μαγαζάτορας που πληρώνει ΦΠΑ, που πληρώνει ενίκιο, που πληρώνει τέλος στο Δήμο, που πληρώνει όλα αυτά. Και τον βλέπει τον άλλον απέναντι. Κάματα, εφορία. Έτσι, το ξαναλέω, είτε είναι μαύρος, είτε είναι Κινέζος, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Αυστραλός. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Έτσι. Μην τα μπερδεύουμε. Λέω, για τον παράνομο πλανόδιο πολιτή. Εντάξει. Λοιπόν, γεια σου, Παυλάρα μου. Όχι, να κλείσω με κάτι τέτοιο. Ό,τι θέλεις, ό,τι θες. Όσον αφορά και τον κύριο Καραμπαπά, έχει δίκιο ότι δεν ξέρει να μετράει ο Αντρέ. Ναι. Ούτε και εμείς ξέρουμε να μετράμε. 1, 2, 4 λέμε. Έτσι. Γεια, γεια. Γεια, σιγά, Κρυφοπαρόκι δεν το ξέρει. Γεια σου γαϊδουράγκαθε. Φιλιά, φιλιά. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, ναι. Παρακαλώ. Έλα, σας... Έλα Χριστάρα μου. Έλα. Βασίλη μου. Λοιπόν, ένα σημαντικό παρακολά και μετά από μετά υπόλοιπα. Όσοι κατεβαίνουν προς το Δερβαίνι, έχει μια τρομερή ομίχλη. Βλέπεις ότι στα 2 μέτρα και ταυτόχρονα ανεβαίνουν ορδές ανθρώπων μεταναστών. Μέσα στον δρόμο, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, δεν ξέρω τι έχει έρθει, πρέπει να έχουν έρθει κατά εκατοντάδες. Μιλάμε, βλέπεις δεκάδες. Να βγαίνουν μέσα από την ομίχλη. Παιδιά και τα λοιπά, μέσα την ομίχλη, μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, αν ακούνε. Αν ακούνε από την αστυνομία, από την τροχέα. Τώρα μιλάμε για γελία κατάσταση, Κωστή μου. Αυτή πριν από 5 μήνες και έλεγαν γιατί για όλα τα δεινά των μεταναστών έφταιγε η προηγούμενη κυβέρνηση και τώρα έρχονται καραβάνια. Άρα, αν δεν προστρέξει κάποιο περιπολικό ή κάποια αστυνομική δύναμη εκεί, προσέχετε εσείς οι ίδιοι, μήπως φάτε κανέναν άνθρωπο μέσα στην ομίχλη. Αυτό γίνεται σε όλη την πορεία, από πάνω όλοι, ο παλιός, ο παλιάς, ο οποίος καβάλα και τέτοια τα πάντα. Μειώστε ταχύτητα, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρουν ούτε τους δρόμους, μπορεί να είναι ξάγρυπνοι, μπορεί να είναι ταλαιπωρημένοι, μπορεί οτιδήποτε, έτσι.
Είναι κουρασμένοι, βλέπουν, έχουν σταματήσει τον δρόμο, ποιος ξέρει από πού έρχονται με τα πόδια κλπ. Έχουν κάνει και το λάθος το μεγάλο και είναι με πλάτη στον δρόμο τον οποίο περπατάνε. Δεν θέλει πολύ ένα κλικ αριστερά να σε πατήσουν και να τρέχουν. Και, προσέχετε, και παιδιά, και προσέχετε. Εσείς οι επαγγελματίες αλλά και οι ιδιώτες με τα αυτοκίνητά σας. Τι να πω. Τι να πω. Μια κατάσταση. Ναι. Τραγική κατάσταση είναι, φίλε. Εντάξει, τι κάναν την Ελλάδα από τέχει ψυχών. Αυτό κάνανε. Οι Ευρωπαίοι. Δυστυχώς. Ούτε καν. Φαντάζομαι αντίδωρο. Ναι, ναι, ναι. Για οικονομικές βοήθειες κτλ. Άστο, είναι τεράστιο θέμα. Κάποια στιγμή θέλω να κάνουμε μια εκπομπή μόνο γι' αυτό. Γιατί έχω πάρα πολλά να πω. Αλλά δεν είναι τώρα τη παρούση. Γενικά η Θεσσαλονίκη, Κωστή, επειδή ανέφερε και το θέμα του ΟΑΣ. Και επειδή ξεχάστηκε και το θέμα με το δάσος. Το οποίο είχε πει ο κ. Δανιλίδης ότι πριν από 10 μέρες λέει το παράτησαν το θέμα. Α, και πάλι λέει ξεκινάει. Αφήσανε. Μιλάμε για μια πόλη 1,5 εκατομμυρίου η οποία δεν θα έχει περιαστικό δάσος. Είναι η μοναδική πόλη η οποία έχει ένα μέσο μαζικής μεταφοράς το οποίο ουσιαστικά δεν υπάρχει. Θα σου πω τι μου είπε φίλος ο οδηγός του ΟΑΣ εχθές που μιλούσαμε, ότι εγώ λέει σε αυτά τα λεωφορεία δεν θα έμπαινα ποτέ. Μάλιστα. Βάζουμε λέει 200 άτομα μέσα στα λεωφορεία του 80 και του 75 και τα λοιπά και σπάνε οι πόρτες από την πίεση. Έσπασε πόρτα από την πίεση. Ναι. Και ο κόσμος πλέον δεν πληρώνει κανένα εισιτήριο. Λέει παίρνεις 1000 άτομα λέει την ημέρα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και τα εισιτήρια είναι 70, 80. Είναι τρομερά πράγματα αυτά που γίνονται γιατί δεν θέλει κανένα να πληρώσει αυτό το έσχος. Αυτό. Τώρα για τα τετριμένα κοστί μου και τα αθλητικά. Εγώ νομίζω ότι στη ζωή, επειδή στην Ελλάδα παλιά τα ονόματα τα δίναμε με βάση τις ιδιότητες του καθενός. Α, το είδα το όταν είσαι μικρός, όταν είσαι μικρός, την ανάγκη σου που την έκανες. στο τσουκάλι δεν την κάναμε την ανάγκη μας. Στο τσουκάλι. Ο άλλος ο διπλανός σου, ξέρεις πώς λέγεται. Όχι. Άκης Βαρδουλάκης. Έτσι, τα βάρδουλα λέει που λέμε του πέτακα. Τα βάρδουλα τα δούλευε πολύ. Όσο για τον κύριο Σκανδαλάκη που βάλανε στον ΕΣΚΑΝ, νομίζω ότι το επίθετο μιλάει μόνο του. Δεν χρειάζεται. Περιμένω. Το μόνο περιμένω, που θέλει να βάλουνε στη δίωξη ναρκωτικών τη Τέρκα Φρεζαράκου. Ναι, ναι. Για να δέσει το θέμα. Γεια σου Χριστάρα μου. Χαιρετώ. Καλημέρα. Δεν πέφτουμε στο επίπεδο όπως είμαστε 10 κλάσεις ανώτεροι σε όλο το επίπεδο. Όταν λέμε ότι δεν μας πέφτει με τίποτα, εννοούμε και το επίπεδό μας. Πολλοί θα ήθελαν. Έχουμε πάντως να ξέρουν. Μπορούμε αν θέλουμε. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε. Δεν θέλουμε. Αυτό. Μπορούμε να τους περάσουμε πριν να πούμε κάτι τελευταίο. Επειδή είστε χθες την ΚΑΠΑ 19. Α, το έχω εδώ μπροστά. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά. Ένα μεγάλο μπράβο. Τεράστιο μπράβο, τεράστιο. Από ατυχία. Από ατυχία δεν κατάλαβα. Μεγάλη ατυχία και συγχαρητήρια στον Παύλο και στον Σνάουσερ για την υπέρετη δουλειά που κάνουν και τα ταλέντα που βγάζουν. Έρχεται, είδατε, έφυγε μια φουρνιά. Η Λίρατζη, η Τσαούση, φύγανε τα παιδιά αυτά. Λοιπόν, ο Γαϊτανίδης και έρχεται μια άλλη φουρνιά. Γίνεται σπουδαία δουλειά. Σπουδαία. Συγχαρητήρια. Φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια σου, Χριστάρα μου. Λοιπόν. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης που δίνει και σήμερα ένα καταπληκτικό Alcatel κινητό τηλέφωνο. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Έχουν πιάσει πάτο οι τιμές. Εννοείται Αιγαίων ψαραγορά καταπληκτική πεντανόστιμα και στο δικητήριο και στο Ρεόκαστρο. Με delivery 214.000 στο δικητήριο 69-56-66 στο Ρεόκαστρο, πεντανόστιμα, πεντακάθαρα όλα. Σαχαροπλαστία Νικολαίδης με Black Friday 40% την Παρασκευή σε όλες τις τούρτες βιτρίνας. Καταπληκτικές τιμές και υπέροχα πράγματα, πεντανόστιμα. Και βέβαια Φίτσα Ντεκίδη 20 χρόνια νούμερο 1 στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο, ατρακάριστα, εννοείται με εγγύηση, με τρόπο πληρωμής όπως εσείς γουστάρετε και αγαπάτε. Θα πάω σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Τι το κάνουνε στη Θεσσαλονίκη, κανείς δεν μένει τα βράδια σπίτι. Κι αν θες από σένα σ' αποδείξω, έλα στην Τούμπα για να σου δείξω. Εδώ είμαστε πουλάκια μου, εδώ είμαστε. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μην ξεχνάτε, κληρώνουμε σήμερα ένα καταπληκτικό Alcatel, ένα smartphone υπέροχο από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Μπουκάρουμε, πάμε γραμμές και θα πω μετά χορηγούς για να μην περιμένετε άλλο. Πάμε, γεια σας. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Κωστή. Έλα, Στελάρα μου.
Αυτοί τώρα λένε εκεί στην ΕΣΚΑΝ ότι κάνουν ευθυντιαστικούς ελέγχους. Εγώ θα τους παραδεχτώ αφού λένε τώρα ότι δεν κάνουν έλεγχο και θα είναι χαλαροί και οι άλλοι. Ας πάνε να κάνουν τον έλεγχο ευθυντιαστικά την Κυριακή. Έτσι. Να πάρουν από 5 παίκτες. Βεβαίως. Έτσι δεν το καλύτερο. Βεβαίως, θα τους παραδεχτώ. Να πούνε ότι δεν θέλαμε έλεγχο, αλλά ναι, μετά εμείς είπαμε ότι θέλαμε, αλλά δεν θέλαμε αυτοί. Και ούτε και θέλουμε να μας πληρώσετε. Αυτά είναι κρατικά, θα τα πληρώσουμε, θα τα πληρώσει το κράτος. Απλά. Και να πάνε να κάνουν το. Και να ζητήσει και η διοίκηση του ΠΑΟΚ επίσημα να δούμε πόσους ελέγχους έχουν κάνει μέχρι τώρα και αν ελέγχθηκε και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και άλλες ομάδες. Εδώ παίζουν τη λεφτά. Βεβαίως. Όποτε θέλουν και όπου θέλουν και όταν θέλουν και με όποιους θέλουν ο έλεγχος. Και να βγει και στη δημοσιότητα και να πει ότι κάναμε ελέγχους στον ΠΑΟΚ, τον Πανιόνιο, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Αυτοί βρεθήκαν καθαροί, αυτοί δεν βρεθήκαν, αυτοί ήταν λίγο. Έτσι ακριβώς. Όλα αυτά φαίνονται. Έτσι ακριβώς. Εδώ βλέπεις, σου λέει ο δικός μας. Τα πληρώνουμε εμείς, αν είναι ακριβά. Πες μου τι λόγο έχει να αρνηθεί. Αυτή δεν είναι η δουλειά τους. Βέβαια. Να κάνουν ελέγχους ντόπινγκ. Έλα κύριε εδώ, βεβαίως, ναι, 5 παίκτες από εσάς. Μα εμείς δεν λέμε μόνο 5 δικούς τους. Και 5 δικούς μας, ό,τι θες. Και 5 δικούς μας. Επίσης, δεν καρφώνονται έτσι, δηλαδή, και καθαρός να είναι, που μπορεί να είναι καθαρός ο Ολυμπιακός, έτσι. Βέβαια, έτσι. Με το να λες, όχι, δεν δεχόμαστε 5 του Ολυμπιακού, δεν είναι σαν να τους βγάζεις αφίσα κάρτα κορνίζα. Εγώ σου λέω είναι καθαρή ρε παιδί μου, δεν υπονοώ κάτι. Πέρσι, να μην λέμε όνομα και μη χωριό, όταν ζήτησε ο Κούγιας σε ανθρώπινο κοντρόλ, 5 παίκτες δεν κατέβηκαν να παίξουν στο παιχνίδι. Ακριβώς. Ακριβώς. Ο άλλος εκεί, πώς είπαμε την πάση του Καραπαπά. Ναι, εντάξει, οκ. Τέτοια πάθηση βγαίνουν όλοι ξαφνικά, δεν κατέβηκε κανένας να παίξει. Εμείς θέλουμε φίλη διαφάνεια, τελείωσε. Δεν έχουμε να βοηθούμε τίποτα. Έτσι. Με ξένους διαιτητές και ξένους διαιτητές στο ΒΑΡ τρέχανε Καραπαπά να φωνάζει το κουμπαράκι εσύ, ρε κουμπαράκι! Έλος ρε! Να φωνάζει το κουμπαράκι, έλος ρε κουμπαράκι! Καλά, ο ένας κουμπαράκης, ο άλλος σκανδαλάκης τώρα, ο άλλος αυγενάκης, τι έγινε ρε παιδιά, ό,τι λύγει σε άκη δηλαδή, τι γίνεται ρε παιδιά! Τι γίνεται εκεί στο λιμανάκι! Τι να πάρει, ευχή να πάρει, ρε. Κωστή, τώρα είπες και λιμανάκι, ακούς. Ναι. Δύο Ταρτιάνης τώρα σε αποστρατεία, ρε παιδί μου, εκεί στην Τρούπα, συζητάνε και λέει, καλά Μάρι, λέει, εσύ λέει, γιατί στόλεις καράβι, τιμή για τον έκτο στόλο που πέρασε από πάνω μου, λέει. Γεια σου, Τέλειο. Γεια, μας βάλεις φυλακή. Ναι, καλημέρα σας, 2310-287-888. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα σε όλα τα σουμουσάκια. Καλώς το Θουβού. Καλώς τον. Γεια σου. Εγώ θα πω ένα άλλο στελάρα. Λέει, σηκώς λέει χέρι στη γυναίκα σου. Βέβαια λέει. Πώς αλλιώς θα πάρω λέει άδεια να μιλήσω. Πολύ ωραίο είναι αυτό φίλε. Εννοείται να σηκώνω χέρι. Πώς αλλιώς θα πάρω άδεια να μιλήσω έτσι. Πώς θα πάρω άδεια. Το ΕΣΚΑΝ δεν κάνει ελέγχους γιατί η Κωστή ποια είναι η δουλειά του. Να κάνει τι. Να κάνει τι. Ευνηδιαστικούς ελέγχους. Βεβαίως. Άμα μας καλέσει ρε φίλε, τι ευνηδιαστικός είναι. Έτσι. Άρα θα κάνει λες εσύ. Ευνηδιαστικό έλεγχο την Κυριακή. Κοίταξε, μπορεί να πάρει κάποιο μη φας, γιατί θα σφάξουμε δεινόσαυρο. Θα φάμε δεινοσαυρόσουπα. Θα πάμε στρατό, ξεκάνα στρατόπεδο επίσκεψη. Ναι, ναι. Μη φας. Εγώ αν ήμουν ο Βιερίνα, ξέρεις, θα έκανα Κωστή. Ξέρω, αλλά δεν μπορώ να το πω. Όχι, εγώ μπορώ να το πω. Για πες. Μη φοβάσαι. Θα ξέρω εγώ πες ότι κερδίζουμε 0-1 ρε παιδί μου, έτσι. Mm-hmm. Ξέρω εγώ, τελειώνει το μάτς. Ξέρεις τίποτα. Την ώρα που παίρνει τον γκολ και σπάμε κανονικά πίσω. Μια αγκαλιά όλοι παίρνουν. Βεβαίως, okay, ψυχραιμία. Πάμε ξέρω, πίσω, ναι, όμορφο και ωραία. Τελειώνει το μάτς και πάω να κάνω δηλώσεις. Ναι. Στο Βιερίνια τώρα, ας πούμε. Τι έχετε να πείτε για το παιχνίδι, ξέρω με ρωτάει ο δημοσιογράφος. Εντάξει, ήταν 3 βαθμοί, πρέπει να κοιτάξουμε τώρα το επόμενο παιχνίδι, έχουμε πολύ σημαντικό παιχνίδι την Ξάνθη και πρέπει να έχουμε τώρα την προσοχή μας στραμμένη εκεί γιατί είναι πολύ σημαντικό το επόμενο μάτς. Ναι. Πώς κάνει ο Κυρσάβας που παίζει με την Τότεναμ και λέει για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Εγώ είμαι στο Καραϊσκάκι να σε κερδίζω και να σε λέω για την Ξάνθη. Κατάλαβες, ναι. Αυτό είναι τρολιά. Αν ήμουν εγώ αυτό θα έκανα. Κάτι παραπάνω θέλω εγώ. Ναι, δεν είναι, πολύ soft, ναι, πολύ πολιτισμός, δεν είναι, είπαμε, okay, δεν, γίνεται, δεν είμαστε σαν αυτούς, αλλά εγώ αν ήμουν Βιερίνια, κάτι θα έκανα, με τα δάχτυλα θα έκανα να μετρήσω, δεν ξέρω τι θα έστελα, φυλάκια θα έστελα, δεν ξέρω τι θα έκανα, τη φανέλα θα τον έπει. Ξέρεις τι είναι να πας εκεί, αυτό ξέρεις τι είναι τώρα, τι θα ασχολείσαι μαζί τους πλέον, είναι πολύ μικρή, τους βλέπεις. Απ' την άλλη αυτό που λες θέλει αυτοσυγκράτηση και δείχνει ότι... Φυσικά.
Θα σκάσουν έτσι. Την έχει, ο Βιερίνια την έχει. Αν την έχει κάποιος, αν την έχει κάποιος, ο Αντρέ είναι. Καταρχήν η μισή, επειδή τώρα είναι φθινόπωρο χειμώνα, τέλος πάντων δεν ξέρω τι καιρός είναι αυτό, να μας κάνει περίεργα πράγματα. Και είναι συναχωμένοι, αυτοί που λένε ότι αν σου πιάσει τη μύτη θα σκάσουν. Αυτοί που είναι συναχωμένοι θα σκάσουν όλοι. Δεν υπάρχει. Γεια σου Θουβού, φιλιά! Ζουμουσού, αδερφέ μου, ζουμουσού, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, ναι. 2310-287-888, ναι, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Μποντίδης 006. Ω, έλα ρε Μποντίδη, πού είσαι ρε μορφή, πού είσαι ρε πτάτο, πρακτόρον, δύσκολη, είναι δύσκολη πολύ. Κάθε μέρα σε παίρνω τηλέφωνο, αλλά δεν βγαίνω. Τι να κάνεις. Με ρίχνουνε. Εντάξει, φίλε, με ρίχνουνε. Φτύσε μας να μας ματιάσουν, να αναβοζούν τα λαμπάκια μια μισή ώρα συνέχεια. Εντάξει, σας ευχαριστούμε για την αγάπη και για την εμπιστοσύνη και για τη συμμετοχή και για όλα. Και για τα νούμερα. Να μην λέμε τώρα, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ναι. Ένα θέλω να πω. Χαμηλά την μπάρα. Ναι. Ήρεμα. Πάμε για το διπλό. Και να υπενθυμίσω. Κύριε Μαρινάκη. Κύριε Καραπαπά, κύριε Θοδωρίδη και κύριε Αβγενάκη, ερχόμαστε για μεγάλες αμαρτίες. Κωστή κοπάνα λίγο τώρα και το αμαρτία είσαι, να κλείσω όμορφα ωραία. Άιντε καλημέρα. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Μας ακούτε. Έπεσε, πάμε στον άλλον. Ναι, γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Clark Kent. Έλα ρε Clark Kent. Τι γίνεται. Τι να γίνει, καλά να εδώ ψηλά. Με μερικά παρατσούκλια κάθε φορά γουστάρω και γελάω, δεν μπορώ, έτσι. Συμπαθάτε με, δεν είναι αυτά, είναι αδυναμίες. Είναι οι αδυναμίες. Λάγα, το θέμα είναι ότι μου το παρατσούκλι το έβγαλες εσύ. Εντάξει, αυτό είναι το θέμα. Και τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Τι να κάνουμε, και πρέπει να το τηρήσουμε. Είπαμε, νονός. Ναι. Για πες. Αχ, δεν μου λες. Αυτοί εκεί κάτω δηλαδή δεν θέλουν να κάνουν. Αυτοί δεν θέλουν να κάνουν το traffic control. Γιατί δεν έχω καταλάβει. Ή εμείς επειδή τους προειδοποιήσαμε θα προστατευτούν αυτοί. Πρόσεξε. Καταρχήν δεν είπε όχι ο επίσημος Ολυμπιακός. Το λέει το ΕΣΚΑΝ που είναι πρόεδρος ο Σκανδαλάκης. Που ο γιος του είναι στον αεραστέχνη Ολυμπιακό και τον έχει βάλει ο Αβγιαννάκης. Δηλαδή, εντάξει, όχι Γιάννης, Γιαννάκης. Όχι σκάνδαλο, σκανδαλάκης. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ λέει τι. 5 τυχαίοι παίχτες από εμάς, 5 από εσάς. Έλεγχο. Και επειδή αυτό κοστίζει πάρα πολύ ακριβά, εμείς τα έξοδα. Βγήκαν λοιπόν αυτοί και λένε, όχι, δεν γίνεται, δεν πάει έτσι και σχεδιάζουμε στο μέλλον να κάνουμε ένα φοβερό όργανο που θα τα ελέγχει και αυτά. Ρε, τώρα μιλάμε. Τώρα οι άλλοι παίζουν τρία μάτς μέσα σε 6 μέρες. Γιατί, να μην κάνεις έλεγχο. Αν είναι πολλά να τα μοιραστούμε. Τι να μοιραστούμε. Όχι ρε, όλα εμείς σου λέει. Όλα εμείς. Όλα εμείς. Λέει ο μεγάλος. Όλα εμείς. Δηλαδή, ξέρεις λέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλώσει τόσο πολύ. Τόσο πολύ φίλε. Όντως. Που δηλαδή τους πουλάει τρέλα που με άλλες διοικήσεις παλιότερες. Εντάξει δεν γινόταν αυτό. Δεν είχαμε τη δύναμη την... Την δύναμη. Δεν και την οικονομική δύναμη. Μα την οικονομική. Μπορούσαμε τώρα επί εποχές άλλες να βγούμε και να πούμε πληρώνουμε εμείς τον έλεγχο. Μπορούσαμε να πούμε ρε παιδιά να έρθει το ΒΑΡ και θα το πληρώσουμε εμείς το ΒΑΡ και επί το θυμάσαι. Ο καθαρός αγόρι μου βγαίνει πρώτος μπροστά και δεν φοβάται τίποτα. Έτσι. Αλλά δηλαδή λέω πόσο δηλαδή έχουμε διαφοροποιηθεί από αυτούς. Αυτοί δηλαδή είχαν συνειδήσει τη Μούργα μέσα. Ενώ εμείς είμαστε ρε παιδί μου με το έτσι δίκιο. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αν το δίκιο είναι να χάσω, θα χάσω. Και αν είναι να χάσω φυσικά. Το Κυριακό, θα χάσω το Κυριακό. Ναι. Μα φυσικά. Εγώ δεν λέω, αν μπω την Κυριακή και είμαι χειρότερος και είναι αυτοί τόσο καλύτεροι και με δίκαια διαιτησία με κερδίσουν, τι θα βγω να πω. Όχι. Τι θα βγούμε να πούμε, ότι εμείς όχι να κερδίσουμε ό,τι και να γίνει με κάθε μέσο αθέμητο και δεμητό. Και... Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Κάποια στιγμή θα χάσουμε. Όχι όμως την Κυριακή. Αυτό λέω. Όχι όμως την Κυριακή. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Γεια σου Κλάρκ. Γεια σου Κλάρκ. Πάμε δύο γραμμές ακόμα και πρέπει να πάω σε διάλειμμα μετά. Ναι. Καλημέρα.
Καλή... Έλα ρε Κωστάκη. Έλα Κωστάκη μου, έλα, έλα χορευτή μου, πού είσαι. Ωραία φιλαράκι. Τώρα μόλις πάτησα το ένα. Μόλις πάτησα το ένα. Έλα, έλα, εσύ κι ένας ακόμα είστε, περιμένετε. Μπράβο, λοιπόν. Εγώ θα πω για το μάτς ένα πραγματάκι, λέω. Ναι. Καλά τα είπατε. Γεια σου Ηλία. Εσύ πέρασε ένα φιλαράκι ρε τώρα. Γεια σου ρε Ηλία. Συγγνώμη δεν τον είδα. Συγχωρευτείς, όχι, δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο πολύ. Ούτε εμείς. Λοιπόν, ναι, ναι. Με την μπάλα μόνο. Ξέρεις τι θα έλεγα εγώ τους ποδοσφαιριστές. Μάλλον όχι τι θα έλεγα, τι ήθελα. Θέλω να πω πάρα πολλά από αυτά που γίνονται, αλλά όταν κατεβείτε από το αεροδρόμιο, από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, Σάββατο βράδυ ήταν, έτσι δεν είναι. Ναι. Θέλω αυτοί που θα είναι εκεί γύρω, με τις αποσκευές ή τα αρήφες, ξέρω εγώ, οι γάβρε, να πάρουν τηλέφωνο στα γραφεία και να πούν τον πρόεδρε, πρόεδρε, με ποια ομάδα παίζουν, με τον ΠΑΟΚ ή με το ψυχιατρίο Σταυρούπολης. Διότι αυτοί έχουν γυρισμένα τα μάτια. Έχει φανεί το ασπράδι των ματιών. Θα μας το κάνουν τα να σπού το Καραϊσκάκι. Κανονίστε. Κώστα μου. Δεν τη βγάζουμε καθαρή. Κώστα μου. Εμείς λοιπόν, στείλαμε, ένα μήνυμα, στείλαμε ένα μήνυμα σαν εκπομπή. Σε κάθε τείχο στα ποδητήρια. Μπορεί και να έχει γίνει, δεν ξέρω, δεν είμαι στα ποδητήρια. Σε κάθε τείχο να υπάρχουν κολλημένες οι εκτυπώσεις από τις δηλώσεις τους. Σε κάθε βιντεάκι, σε κάθε κινητό να παίζουν στα κινητά των παιχτών αυτά τα οποία δήλωσαν ο Καραπαπάς, ο τύπος με τη διχέτη, όπως το λένε, ο Τσουκαλάς. Αυτά είναι αυτά που έχουν πει, αυτά που έχουν πει για μας, για την καταγωγή της ομάδας, για τις ρίζες της, για τον τρόπο της, όλα αυτά. Τώρα που, είναι τώρα το καλύτερο κίνητρο, φίλε. Για την καταγωγή, εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Μία φωτογραφία με τους ιδρυτές του συλλόγου εκείνα τα παιδιά πριν 93-94 χρόνια, θα έλεγα τους ποδοσφαιριστές. Έχετε τη μεγάλη τιμή να πέστε σε αυτήν την τεράστια ομάδα και να βιοπορείστε, να ζείτε από αυτήν. Λίγα χρόνια πριν ιδρύσουν αυτά τα παιδιά αυτόν τον σύλλογο, όταν φύγαν από την πατρίδα τους, για να περάσουν στην καινούργια πατρίδα, πάτησαν επάνω σε πτώματα αδελφών, μανάδων, γυναικών, έτσι, φίλων και συγγενών και ήρθαν και έκαναν αυτόν τον τεράστιο σύλλογο που εκπροσωπούνται από εκατομμύρια λαού. Και ντροπιάστε τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ξεφτυλίστε τους. Πάρτε τους στα μέτρα. Αυτή είναι η απάντηση. Φιλιά Κωνσταντίνε μου, λοιπόν, σε χαιρετώ. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Πάμε τελευταία γραμμή, ναι. Έπεσε, ωραία, πάω σε διάλειμμα. Θυμίζω δεύτερη ώρα. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Εκπληκτικές, υπέροχες γεύσεις, καταπληκτικά εδέσματα. Πεντανόστιμο 705-750 την Ιβεριά. Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Χατουρτζίδης. 430-011 Ανατολικά. 682-369 Δυτικά. Όποιος πάει αυτή την εβδομάδα και κλείσει Τέντα ή Αντινημική Ζελατίνα, έχει έκπτωση 20-30%. Τηλεφωνήστε. Κλείστε τον μπαλκόνι, σας εξισωθείτε. Και βέβαια, καντίνα pit stop, αγαπημένα, γρήγορα, εύκολα, άπεχτα και καφέ και μπουγάτσα και πίτα και τσιγάρα και ό,τι θέλετε. Με το χαρακτηριστικό κόκκινο βανάκι στα αγαπημένα καντίνα pit stop. Και βέβαια, όπως ξέρετε, το απόλυτο success story της Θεσσαλονίκης σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, στη Λαχαναγορά, στην Οδό Λαγκαδά και στη Δυτική Είσοδο μετά τα δικαστήρια, καντίνα pit stop. Κληρώνουμε ένα καταπληκτικό Alcatel τηλέφωνο σήμερα από την ηλεκτρονέτ Παμπουκής Νικολαίδης. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πάμε, έχουμε ακόμα ένα τεταρτάκι. Προλαβαίνετε να μπείτε στην κλήρωση για υπέροχο κινητό Alcatel, καταπληκτικά πράγματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Απαγορεύεται να σ' αγαπάω. Απαγορεύεται να μ' αγάπας. Όλα κάνουν στο τέλος με θρύλος και Πειραιάς. Ενώ ότι το επόμενο μας παιχνίδι ο αντίπαλος είναι ο θρύλος και ο Πειραιάς. Αυτό δεν... ξαναλέω, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Τη χαιρετούρα σας, την καλημέρα σας. Γλυκόλογο, πινελικόλογο, παραγγελιές. Και μπαίνετε και στην κλήρωση για το υπέροχο Alcatel, το καταπληκτικό τηλέφωνο που κληρώνουμε smartphone από την ηλεκτρονέτ Παμπουκής Νικολαίδης. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές πάλι, 2310-287-888. Να πούμε την καλημέρα μας και τα χαιρετίσματά μας στο Ασπρόμονο Βερολίνο, στο φίλο μας τον Χρήστο το Βασιλιάδη, τα φιλιά μας στην Αυστραλία, στο Χρήστο τον Κολοβό. Καλή Πέμπτη σε όλα τα ζουμουσάκια. Δεν θα ασχοληθώ καν, λέει, για αυτούς τους ανύπαρκτους, για όσα είπαν για τον αρχηγό μας. Η καλύτερη απάντηση είναι νίκη την Κυριακή. Αυτό είπαμε. Εμάς, αυτό είναι το ύφος, το ήθος μας. Άστους να βγάζουν φόβο, να δείχνουν πραγματικά πανικό. Αυτό.
Πριν πάμε στις γραμμές, θα θυμίσω ότι στο Αμφιθέατρο Βεργίνα καταπληκτική μουσικοχορευτική παράσταση, ένα πρόγραμμα με φοβερό κείμενο, πρεμιέρα live από 6 Δεκεμβρίου, ένα πρόγραμμα που θα το απολαύσετε, μουσικοχορευτικό, με φοβερό σενάριο, το ξαναλέω με πολύ γέλιο, 10 παρατέταρτο ώρα έναρξης, 2310-491-291, ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Πάμε, πάμε γραμμές. Γεια σας. Εγώ. Εσύ. Άμα είμαι εγώ, καλημέρα. Καλό στο παιδί, άμα είμαι εγώ. Αν δεν είμαι... Τελικά, δεν, επειδή το άλλο το παρασμό που βγάμε είναι πολύ μεγάλο... Το Ευγένης. Όχι, ο Ευγένης είναι το παλιό, ρε φίλε. Εμείς Ευγένης, μάθαμε Ευγένης, ξέρουμε, μπορεί να πήγε στη Λέτσε. Εντάξει. Το επόμενο, τι ήταν το επόμενο? Ο γιος του Βαρέλα, κάπως έτσι, κάτι έτσι το κάνουμε. Α, το Βαρελάκι, ναι. Βαρελάκι θα το κάνουμε. Το Βαρελάκι. Αν δεν έκλαιγε το Βαρελάκι, δεν θα έμενε. Είχε μαζέψει τα πράγματά του, να ξέρεις. Θα κλαίγαμε εμείς μετά. Βλέπεις όμως ότι τον στηρίζει τώρα τον Ίγκασον, διότι, Άγγελε, άλλο να βάζω έναν παίχτη επειδή είναι τραυματίας ο άλλος, άλλο να τον βάζω από επιλογή. Την Κυριακή με τον Γκούγια, την Κυριακή με τη Λάρισα, τον έβαλε ενώ ο Βαρέλα ήταν πανέτοιμος, έτσι. Ήταν έτοιμος. Άρα του δείχνει εμπιστοσύνη και θα πάει με αυτόν στο Καραϊσκάκης. Έτσι, έτσι. Και έχει πάει καλά ο Ίγκασον. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, έχω πετύχει τον Κρέσπο κανένα δυο φορές στο ανατολικό μπλοκ. Ναι. Και... είναι, λες και είναι ένα παιδάκι, ναι, 15 χρονών, να πούμε. Ναι, ναι, έχει... ατροφικό, δεν αδύνατο. Αθώα φάτσα. Ανυποψίαστος, δεν είναι, ναι, δεν μοιάζει στο παιδί. Δεν είναι. Τελείω, όχι, όχι. Αυτός λες θα είναι κανένα δεκάρι τρελό που... Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα αεράτος και ντίβα και τέτοια στο στυλ του. Ναι, δεν προδίδει. Ρε παιδί μου, έβλεπες τώρα, ξέρω εγώ, παράδειγμα να σου πω. Το Μάρκος Αντώνη. Το Μαρκαντώνη, το Μάρκος Αντώνη, έλεγε είναι στόπ. Ναι. Τέλος. Και τρόμαζε. Βλέπεις το Βαρέλα. Ο Βαρέλα. Τρώει παιδάκια για πρωινό. Ξεκάθαρα. Έτσι. Είναι στόπ. Ο Ίγκασον. Είναι στόπερ, φίλε. Τελείωσε. Καταλαβες. Λοιπόν, θα ξεχάσω αυτό που ήθελα να σου πω. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Όπως. Από του νους, θα το πω έτσι. Για πες. Από του νους εκεί κάτω δεν τους έχουν πει βιασμό που δεν μπορεί να τον αποφύγει. Κάτσε να τον αποφύγει. Να τον απολαύσει. Προφανώς σιγά σιγά νομίζω... Εμείς τόσα χρόνια, ρε φίλε, μας βιάζανε χωρίς αναισθητικό και καθόμασταν και λέγαμε εντάξει τι να κάνουμε, αυτή είναι. Ναι. Δηλαδή τώρα δεν μπορούν να συνέλθουν, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Αδερφέ δεν μου, πάει, δεν αδερφέ μου, δεν μπορούν, το καταλαβαίνεις. Είναι τόσα πολλά τα χρόνια που ήταν βουτυγμένοι μέσα σε αυτό το πράγμα, κακομαθημένοι, κακότροπα μεγαλωμένοι, που τώρα είναι σε πανικό, δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Το ότι δεν τους παίζουν 90-10, έτσι. Που και πάλι φυσικά είναι ευνοημένοι. Πάλι είναι ευνοημένοι. Μα φυσικά, ρε φίλε, φυσικά. Εγώ σου είχα πει και την παλιότερα ότι έχω Σόι που είναι Ολυμπιακή, πρώτος μου ψάδελφος είναι Ολυμπιακός και είναι στόκι. Όταν λέμε στόκι, στόκι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις, ρε φίλε. Όχι, εμείς πήραμε, λέει, το κύπελλο με τον Αστέρα καθαρά. Τι καθαρά. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Άμα παίζεις βόλεϊ, καθαρά θα το πάρεις. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Εγώ έχω πει κάτι, επειδή όλοι πάνω κάτω είμαστε κοντά στις ηλικίες με τους ακροατές. Έτσι, έχω πει κάτι. Κάποτε οργιζόμουνα. Δηλαδή η πρώτη μου αντίδραση ήταν οργή, τσαντίλαφα, τσακωνόμουνα έξω στις κουβέντες. Τώρα τι κάνω. Βλέπω, μπορώ να συζητήσω. Αν μπορώ να συζητήσω, καλώς. Αν όχι, παίρνω ένα χαμόγελο, φίλε, της αφασίας. Έγινε, τι έγινε. Πες, ναι, έγινε, ό,τι πες, τι θες. Α, αυτό, έγινε. Μα δεν θα μου πεις. Δεν θα σου πω, φίλε. Δεν θα σου πω. Δεν θα χαλάσω. Ακριβώς, ρε φίλε. Ακριβώς. Όταν λες τον άλλον, όταν λες τον άλλον για τελευταία φορά που τσακώθηκα, ήταν για τη χαρτοτενία. Για τη Σερπαντίνα. Ναι. Όχι τον χτύπησε, όχι τον σκότωσε, όχι τον έκανε. Ρε άνθρωπε του Θεού, ήταν ανοιχτή η χαρτοτενία. Δεν ήταν κλειστή η ταινία, η ταμιακή. Όχι, λέει, δεν είδες, μάτωσε αυτά και τα λέει. Πού είναι τώρα όλοι αυτοί που βγήκε μέχρι και απόφαση δικαστηρίου. Πού είναι, πουθενά, φίλε. Πουθενά. Και κάτι τελευταίο, Κωστή. Μάλλον το Ball Boy. Ναι. Από την Tottenham. Δεν ξέρω αν το είπε κανένας φίλος. Εγώ, ναι, το πήρε το αυτί μου, ναι, ότι ήταν παίχτης της ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ. Εγώ,
Εγώ άλλο έχω να ρωτήσω. Ποιος έχει τις μετοχές του Ball Boy? γλεντίστε τους, καλημέρα ρε ζούμου σου. Ρε γλεντίστε τους σας λέω. Γλεντίστε τους με όλη σας την ψυχή. Όλο αυτό που γίνεται ευχαριστηθείτε το. Μη σας εξοργίζει. Ακόμα και αυτά που είπαν χθες, δηλαδή που πάνε στα άκρα, πιάσανε θέματα εθνικά στο στόμα τους, ατιμωτικά, για νεκρούς, για ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, ερχόμενοι από εκεί, για την καταγωγή μας, πιάσανε, πέσανε, πιο χαμηλά δεν έχει. Αυτό προδίδει φόβο, προδίδει τρόμο, προδίδει πανικό, προδίδει ανοργανωσιά, προδίδει έκπληξη, προδίδει αδυναμία. Καταλάβετε το. Παλαιότερα που ήταν δυνατοί, είχαν τέτοια συμπεριφορά, ποτέ. Τι μας λέγανε, απλά ψύχραμα, ωραίοι, ατσαλάκωτοι, κάντε ομάδα, κάντε παιδί. Σε αυτό ήταν, το θυμάστε. Και μην ασχολείστε συνέχεια με τη διαιτησία. Αυτό ήταν το αφήγημα. Τώρα βλέπετε μία ο ένας, μία ο άλλος, μία ο παράλλος. Τα χτυπήματα είναι καθημερινά. Και επειδή είναι άμαθοι σε αυτό το πανικό, κάνουν το ένα λάθος μετά το άλλο, απανωτά. Μέχρι και μεταξύ τους το λάθος. Είδατε, σκοτωθήκανε οι κοκαλικοί με τους μαρινακικούς, οι βαγγελικοί με τους σοκρατικούς, μέσα στην ίδια οικογένεια, ο ένας θα βγάλει τα άπλυτα του άλλου στη φόρα και στη μέση ο μόνιμα αδικημένος, the Mac, και είδατε, βγήκαν όλα τα άπλυτα στη φόρα. Δεν είχαν κανέναν ενδιασμό να τα βγάλουν όλα στη φόρα. Πάμε να πάρουμε μια-δυο γραμμές ακόμα, 2310-287-888. Έχω να πω κάτι σημαντικό πριν πάμε στις γραμμές. Το νου σας ρε μάλια, το νου σας καλά ρε μάλια. Καμία υποτίμηση, καμία χαλαρότητα. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα αντιμετωπίσουμε έναν πολύ δυνατό και αποφασισμένο αντίπαλο. Δεν συγχωρείται κανένα λάθος. Δεν συγχωρείται καμία αθώα προσέγγιση του παιχνιδιού. Το λέμε από σήμερα που είναι Πέμπτη. Θα το πούμε και αύριο. Δεν πρέπει να μας πιάσουν στον ύπνο. Δεν πρέπει να ακούσουμε μετά τον αγώνα χάσαμε ένα ημίχρονο ή μπήκαμε χαλαρή ή ευνηδιαστήκαμε στο πρώτο 20 λεπτό. Σε καμία περίπτωση. Στόχος και σκοπός να πάρουμε το μάτς από την αρχή με το μαχαίρι στο στόμα, αν μπορούμε να βάλουμε ένα γρήγορο γκολ, να τους γεμίσουμε ακόμα περισσότερη πίεση. Παίζει το κεφάλι του ο Μαρτίνς σε αυτό το παιχνίδι, πέσουν το κεφάλι τους πολλοί παίκτες, να μπούμε μέσα, να τους αγχώσουμε ακόμα περισσότερο με ένα γρήγορο γκολ και μετά αντίο ζωή Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι. Μετά το μάτς, σας είπα. Μπουρλα! Μπουρλα! Έτσι. Απλά πράγματα, απλά. Πάμε να πάρουμε τις δύο τελευταίες γραμμές. Όχι, όχι, πέσαμε. Πάμε τώρα, ναι. Όχι. 2310-287-888. Φορτσάρουμε και μέσα από τα μηνύματα για να κληρώσουμε το κινητό. Έχετε στείλει τα χαιρετίσματά σας. Έχετε στείλει τα αγγλικόλογα, τα πινελικόλογα. Τα διαβάζω τώρα. Καλημέρα στην Άννα τη Χούχλια. Κωστή, μεγάλες στιγμές ζούμε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με βάλαμε σε παρακολουθεί την κλήρωση. Ο Καλεδόπουλος ο Χριστόφορος. Καλημέρα, Κωστή, δώσε το κινητό ζούμου σου. Ο Πετρόπουλος ο Νίκος. Καλημέρα, Κωστή, κλήρωση για το smartphone. Ο Γιώργος ο Τίτος. Η Βασιλική η Ανδρεάδου. Ο Μιλωνάς ο Γιώργος. Κωστή, καλημέρα. Δεν μας πέφτει με τίποτα, λέμε. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Βάλαμε στην κλήρωση για το κινητό. Να το κάνω δώρο στη γυναίκα μου. Καλημέρα, γεια σου, Αγγελικούλα μου. Να είσαι καλά, γεια σου, Άννα. Γεια σου Ήρια, γεια σου Κώστο Γλουγιάννη. Καλημέρα φίλε μου, βούτυρο στο ψωμί του Βιερίνια. Η εκπομπή του Καρνάβαλου με τα κόκκινα πρέπει να παίζει στα αποδυτήρια. Όπως είπα, συμφωνώ μαζί σου μέχρι τελευταίας κουβέντας. Καλημέρα. Γεια σου Λάμπη μου, να σε καλά. Γεια σου Θοδωρή Μαρμαρά. Γεια σου Βασιλική. Λοιπόν, καλημέρα, απίθανο το δώρο. Γεια σου Ρία. Γεια σου Βασίλεια που Μηχανιώνα, καλημέρα. Ζουμουσού, η Σωτηρία η Αραμπατζή, καλημέρα. Γεια σου Γιαννάρα μου, να είσαι γερός. Γεια σου Παπαδόπουλε Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Πήγες έκτη, πήγα στο 104 Δημοτικό Σχολείο Άνω Τούμπας. Είμαι του Μπιώτης. Ήρθα Τούμπα 10 χρονών, 11, το 1982. Έφυγα για λίγο και ξαναγύρισα. Είμαι του Μπιώτης. Νιώθω του Μπιώτης. Έτσι. Και αυτό είναι. Δεν χρειάζεται να το πούμε. Το ξέρουν και έμπος μου, όταν έμεινα εκεί πήγαινα για καφέ. Εκείνη τα στέκια μου, εκεί στους φίλους μου.
Εκεί νιώθω ότι όταν περνούσαμε τη γέφυρα, την παλιά μπουτίκ εκεί στο Λιόλιο, το παλιό Μπουζουξίδικο, στην Ανηφόρα. Λοιπόν, πηγαίνω στην Εύα για Βαρβάρα, εκεί νιώθω ότι είναι το μέρος μου. Εκεί νιώθω ότι είναι. Πάμε να πάρουμε γραμμές, πάμε. Καλημέρα! Όχι, όχι. 2310-287-888. Πάμε τώρα, μήπως το σηκώσουμε γιατί το χάσαμε. Ξανά. Ναι, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Τώρα. Σας έριξα, εγώ φταίω. Έλα, αδερφέ μου. Έλα, τελευταίος και τυχερός. Είναι αλλιβείο, αλλά οκ, okay, εντάξει, θα δούμε. Μπορεί να πούν, μπορεί να μην πούν. Σε ακούω λοιπόν. Υπομονή θέλει την Κυριακή. Βεβαίως. Και να το πιστέψουμε. Το κόλπο το ξέρουμε αυτήν, δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν μία από τα ίδια. Άξι. Και άμα δεν πάει καλά δεν πειράζει, πάλι εκεί θα είμαστε. Καλά. Θα με βάλεις στην κλήρωση να μιλήσεις κι άλλος. Στην κλήρωση μέσα από τα μηνύματα μόνο, σήμερα. Και όχι μέσα από τα μηνύματα, σταθερά για τα τραπέζια, για τσιτσί, για κρέατα. Ένα έχω να πω για το μάτς Κυριακής. Ότι ο τρόπος που οδεύουμε προς αυτό το παιχνίδι οι δύο πλευρές προδίδει πάρα πολλά πράγματα. Από τη μία ο πανικός, η αναμπουμπούλα, η ανακατοσούρα, οι προσβολές, ο ακραίος λόγος, το πόσο χαμηλά έχουν πέσει, και από την άλλη, φίλε, η ήρεμη δύναμη. Ήρεμη δύναμη, χωρίς αυτό να σημαίνει υποτιμούμε ή πηγαίνουμε νοθροί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το καταλαβαίνουμε, έτσι, νομίζω. Είναι ξεκάθαρο. Να σου πω, αυτοί πάντα τέτοιοι ήταν. Οι μόνοι που τους παλέψαν και τους πήγαν κόντρα και τους πήγαν με τον ίδιο τρόπο ήταν Παναθηναϊκοί. Μια ζωή του ίδιου ήταν, τα τελευταία 80 χρόνια. Ναι. Άμα κάτσεις και δεις όλη την ιστορία του Ολυμπιακού, τέτοιοι ήταν πάντα. Αυτό το πασταλιμάνι, αυτό το... Ναι, αλλά και οι Παναθηναϊκοί όταν μπορούσαν, έτσι ήταν, φίλε. Να ξέρεις. Όταν ήταν δυνατοί, κάνανε τα ίδια. Απλά είναι άλλος ο τρόπος τους. Άλλος ο τρόπος τους. Είναι άλλος ο τρόπος τους και η ιδιοσυγκρασία τους. Αλλά τα ίδια, τι νομίζεις. Όπως και να το κάνουμε, άλλη πάστα είμαστε από εδώ πάνω. Άστα, αδερφέ. Άλλη πάστα. Και να το πούμε. Και όχι μόνο, σαν πάω, σαν άνθρωποι. Όποιος έχει ζήσει κάτω και έρχεται να ζήσει εδώ μετά, το καταλαβαίνει αυτό. Τώρα σου λέω: μπαίνω το καλοκαίρι, μπαίνω σε μαγαζιά κάτω στην Πελοπόννησο και επειδή λέω καλημέρα, μπαίνω μέσα ρε, στο ψιλικατζίτικο και λέω καλημέρα. Ξέρεις πώς με κοιτάνε, φίλε. Σαν να έχω έρθει. Από πού είσαι, λέει, από Βόρεια Ελλάδα. Δεν, ναι, γιατί. Το καλημέρα δεν έχει γου μέσα. Παχύ, ούτε την είπα, με αρέσει και τέτοια. Πού το κατάλαβε. Την πρώτη χρονιά, σε διακόπτω, την πρώτη χρονιά που παλέψαμε για Champions League, έτσι, που παίζαμε με τους Ιδρυανούς κάτω, έβλεπα τον αγώνα με Ολυμπιακά και στην Κρήτη, κριτικούς. Αυτοί ήταν άλλοι. Αυτοί ήταν με εμάς. Ναι, αυτή η κριτική μου στα καλή, δεν ζητούμε κάπως στο... Ναι. Άλλοι άνθρωποι. Άλλοι. Εντάξει, εμείς αυτοί είμαστε, ούτε πρόκειται να πέσουμε στην παγίδα, μπορούμε να πούμε και ίδια και χειρότερα. Αν θέλουμε, δεν θέλουμε. Μπορούμε, αλλά δεν θέλουμε. Δεν τους κάνουμε το καλύτερο. Αυτοί θέλουν αυτό. Να μας αποσυντονίσουν, να μας νευριάσουν, να μας εξοργήσουν. Εντάξει. Η απάντηση στην Κυριακή μέσα στο γήπεδο, φίλε. Νομίζω για να είμαι πιο έμπειρη σε όλα. Ακόμα και ότι ο πρόεδρος ή ο μικρός δεν βγαίνει και δεν μιλάει και δεν λέει εκείνα που έλεγε. Δύο ατάκες τους γλεντάει με δύο ατάκες. Όλοι. Ναι. Εμείς και σαν οπαδοί, φίλε. Μεγαλώσαμε μαζί με την ομάδα. Πάντοτε ήταν πολύς ο κόσμος μας, ο λαός. Όμως τώρα κατάφερε και ψήθηκε. Οι δύο εκείνες βραδιές μας άλλαξαν και μας έκαναν και πιο δυνατούς. Με την κλοπή και με τον Μπουφάν. Έτσι. Είπες για βραδιά. Ναι. Τόσα χρόνια ήμασταν ΠΑΟΚ και είμαστε ΠΑΟΚ και θα είμαστε ΠΑΟΚ. Χωρίς τίτλους, χωρίς τίποτα. Αυτό που στο λέω και τρέμω, έτσι. Φυσικά. Και αυξήσαμε τον κόσμο μας. Αυξήσαμε τον κόσμο. Αλλού θέλω να πάω. Μόνιμα αδικημένη, μόνιμα χωρίς τίτλους, χωρίς τίποτα. Και το καλοκαίρι φέτος καταλάβαμε όλοι το Μάιο γιατί ήμασταν αυτό που είμαστε. Γιατί πιστεύαμε αυτό που πιστεύαμε. Ακριβώς. Αυτό δηλαδή. Η σκέστα δεν υπάρχει παρουσία να μην έχει. Άστο, τον Απρίλιο, φίλε. Εκείνο το βράδυ θα το ξεχάσω όσο ζω. Άστο. Νομίζω ότι. Είναι η καλύτερη μέρα. Άστο. Φιλιά πολλά. Να σε καλά. Πάμε τελευταία γραμμή, γεια σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Έλα, φιλάρετε μου, σήμερα κλείνεις, φίλε. Μία θέση που δεν σε έχουμε συνηθίσει. Πριν μου πεις οτιδήποτε, από το 1 μέχρι το 89, δώσουμε ένα νούμερο, να δώσουμε το κινητό. Το 28. Το 28. Ωραία, σε ακούω τώρα. Τώρα, αυτό
που θα πω και είναι το μοναδικό που μου έκανε εντύπωση, το 5 και 5 θα μπορούσε κάποιος που είναι καθαρός να πει, ρε παιδί μου, όχι 5 και 5, όλους τους παίκτες ο ένας, όλους τους παίκτες ο άλλος και θα τα βάλουμε εμείς τα χρήματα. Ναι. Όλους τους παίκτες. Έτσι για πάλι, να δούμε. Πάλι, φιλάρετε μου, πάλι θα έλεγαν όχι αυτοί. Δεν ήταν το 5 δηλαδή. Λέω, δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, είναι, όποιος είναι καθαρός, δεν έχει λόγο να βάλει κάτι, να πει, ρε παιδί μου, όχι. Δεν γίνεται, θα γίνει αργότερα και πάει λέγοντας. Είναι ξεκάθαρη η εικόνα, δεν θέλει τίποτα περισσότερο. Γιατί όταν ο άλλος σου λέει 5 παίκτες, εσύ αν είσαι καθαρός θα πεις, όχι ρε παιδιά, όλους τους παίκτες, όλους και θα βάλουμε μισά-μισά εμείς οι δύο ομάδες. Ναι. Για να δείξουμε ότι το πρωτάθλημα είναι σωστό. Σωστά, σωστά. Μου επιτρέπεις λίγο μια διακοπή. Ο τυχερός είναι ο Παναγόπουλος Λάκης σε 2.45. Μαριλής, πάρ τον τηλέφωνο σε παρακαλώ να το βγάλουμε στον αέρα μετά το φιλάρετο. Φιλάρετε μου, πηγαίνουμε σε αυτό το είναι μάτς. Απόλυτα, ναι, αποφασισμένοι, συνειδητοποιημένοι, χωρίς πανικό, με το μαχαίρι στα δόντια. Και θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Ειδικά ο αρχηγός που πιστεύω του έδειξαν τον εγωισμό περισσότερο από κάθε άλλον. Πάντως έτσι φαίνεται και πραγματικά, δηλαδή ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, όπως γίνεται και δυστυχώς. Και φυσικά κανείς, είναι υποκρισία στην Αμερική. Όλοι στην Αμερική είναι έτσι, με τις λεμονάδες και τις πορτοκαλάδες τους, ναι. Και αυτό ακριβώς δεν θέλουν αυτή τη στιγμή και το δείχνουν, ναι, καθαρά. Δεν πειράζει, ακόμα και έτσι εμείς μπορούμε. Είμαστε πολύ καλύτεροι, αρκεί να το δείξουμε. Θα χρειαστεί λοιπόν αυτοί που θα παίξουν εκεί να δείξουν ποιος είναι η καλύτερη ομάδα αυτό, στην Ελλάδα. Αυτό. Αύριο θα ασχοληθούμε εκτενέστερα και αποκλειστικά με αυτό το παιχνίδι. Έτσι, ευχαριστώ, φιλάρετε μου. Να σε καλά, θα τα πούμε. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Πάμε να πάρουμε, λογικά πρέπει να είναι ο τυχερός, ναι. Έλα, Παναγόπουλος Λάκης. Ω, καλός το παιδί ρε. Μιλάμε εμείς στον αέρα ή δεν είσαι από τους σιωπηλούς? Είμαι από τους σιωπηλούς εδώ. Εγώ σ' ακούω κάθε φορά, φτιάχνω τη... που φτιάχνεις τη... πώς το λένε, την ημέρα. Να σε καλά. Και μετά πάω να πούμε στο καφέ. Να σε καλά, άνθρωπέ μου. Λοιπόν, κερδίζεις ένα υπέροχο Alcatel, μια κινητάρα, φίλε, εκπληκτική, από την Electronet. Μα πόσα μηνύματα έστειλες? Ένα. Ένα, ε. Αγόρι μου, αυτό λέγεται και ποποφαρδία. Μπράβο, να είσαι πάντα τυχερός. Να είσαι πάντα τυχερός. Τόσο θα είναι και το σκορ την Κυριακή, να ξέρεις. Ένα και να καίει, δεν με πειράζει. Δεν ένα, μπράβο. Ας είναι, μπράβο, φίλε, και στο 98. Με το κολομέρι του Βιερίνια. Δεν με πειράζει καν πώς θα μπει. Δεν με ενδιαφέρει. Με του Άκπο, μάλλον που το είδαμε. Μας το έδειξε κιόλας. Γεια σου, φίλε μου, να είσαι τυχερός πάντα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Έτσι. Εύχομαι να είστε πάντα τυχεροί, να κερδίσετε. Μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε και άλλα τόσα και άλλα τόσα. Φεύγουμε, θυμίζω, καντίνα Pit Stop, καφεδάρες, φωλιατάρες, υπερατού μπουγάτσες σε τρία σημεία, στη Θεσσαλονίκη Λαχαναγορά, Πόντου 56, οδό Λαγκαδά, στη γέφυρα Σταυρούπολης, δυτική είσοδο μετά τα δικαστήρια, τα αγαπημένα καντίνα Pit Stop, το απόλυτο success story της Θεσσαλονίκης με το κόκκινο αυτοκινητάκι. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι καταπληκτικά πράγματα τρώτε εκεί, πεντανόστιμα, γλύφετε τα δάχτυλά σας, 705-750 τη Λιβεριά και βέβαια Tenda Home, 35 χρόνια, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, κλείστε το μπαλκόνι σας με την αντινεμική ζελατίνα, έχετε και 20% έκπτωση, αν πάρετε την εβδομάδα 30% μείον σε όποια τέντα βάλετε. Είναι μεγάλο το ποσό στην τέντα που θα κερδίσετε. Τηλεφωνήστε στον φίλο μου τον Γιάννη τον Κατουρτζίδη στο 430-011 και κλείστε θέση. Φεύγω, θα τα πούμε πρώτα ο Θεός στις 2 που θα επιστρέψουμε για το ποιος αυτός 1-0. Δεν φεύγει κανένας γιατί έρχεται φοβερό δίδυμο Κόλκας Μπατμανίδης, Μπατμανίδης Κόλκας στα Σταυροπουλάκια, το ψυχιατρίο. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Θα τα πούμε στις 2, bye, bye, bye.